σε κάποιο αστέρι. Να πω σύννεφα πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και στις αφέραντες τις ξαστεριές. Να πω σύννεφα πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και στις αφέραντες τις ξαστεριές. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Λούι Πατσαλίδη! Καλώς το. Welcome. Να μου είδε. Καλά, εσύ. Καλά. Σίγουρα. Κοπέλα. Ήρθε έτσι τυχαία από τη Βέρεια, αν περνούσε. Από τη Βέρεια. Ναι. Από τη Βέρεια έτσι δεν μας σταματήσετε μέσα στο σατυρικό. Καλώς όρισες. Μαζί μας απόψε η Στεφανία Γκουντουρά. Γεια σου ρε Στεφανία. Χαίρετε. Τι κάνεις. Καλά. Καλά, εντάξει, σε χάπι με το τεσσάρι μας εδώ και στη Eurovision. Εντάξει. Με πιάνεις εξαπίνεις, δεν το έχω δει. Δεν το γνώρισες, σοβαρομιλάς. Σας κάνουμε τέτοιο πράγμα. Ναι. Ντροπή μας. Αν πήγαινε ο Τεύκρος να πει σας πάξιξιν. Αν πήγαινε ο Τεύκρος θα παίρνει 12. 3 το πολύ. Αν πήγαινε ο Όμηρος. 8. Είμαι καλός Όμηρε. Παρέτα. Bye. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Λούης Night Show εδώ στο σταθερό παρασκευιάτικο μας ραντεβού από το Σατυρικό Θέατρο. Λοιπόν, ξεκινήστε να μας στέλνετε τις selfies σας την ώρα που παρακολουθείτε την εκπομπή μας για να κερδίσετε τα δώρα μας. Στείλε τη selfie σου την ώρα που παρακολουθείς την εκπομπή και κέρδισε ένα από τα δώρα του μήνα. Ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης αξίας 650 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Vellunda. Διαμονές για 2 άτομα στο 5-αστερο ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο. Δωροεπιταγές από το κατάστημα Icon Ευαγόρου. Δώρα τεχνολογίας από το Public. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Subox. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Artworks από την εταιρεία Neon Fox. Τσάντες Victorinox by Kangarucci. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Jack and Jones. Δωροεπιταγές από το Petfood Cyprus. Και πάμε τώρα να δούμε όσα γίνεται την εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία είδαμε είτε από την τηλεόραση, είτε από τα smartphone μας μέσω του δικτύου της C-Mobile Vodafone, του γρηγορότερου δικτύου της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και θέλω να ξεκινήσουμε με Eurovision, όπου οφείλουμε να πούμε ότι η Κύπρος μας ήταν εξαιρετική. Ένα μεγάλο μπράβο από όλους μας στον Άντριου Λάμπρου. Χαζίρι να μπαίναμε στην δεκάδα, αλλά κάτσαμε στην Κάλαμαρς. Hello voters. Bonsoir. Bonsoir Europe. Καλησπέρα Liverpool. Good evening to everyone. Όχι τα πλάσματα μέσα στο στάδιο, έπαθα σοκ. Ακούνται. Μα 4 μόνο, only 4. Τούτο είναι προδοσία, παιδιά. Μα να μας διούν άλλες χώρες δεκάρκα και Κάλαμαρς 4 και να φκένει ο Φώτης με το ΛΑΜΕ, παντή και συμβαίνει τίποτε. Εντάξει, εμείς δεν δικαιούμαστε να πούμε πολλά, διότι τη δική μας βαθμολογία είναι ο Χάματσος, ντυμένος έτσι. Okay, we're off to speak to Lucas in Cyprus. Good evening, Cyprus. Hello, Liverpool, UK's Music City. Mr. Graham, sir. Συγγνώμη, ρε κουμπάρε, τι εφόρηση. Δέτε τους παρουσιαστές που θέλουν να φυφτούν, αλλά σφίγγονται. Hello, Liverpool, UK's Music City. Mr. Graham, sir. Ναι, εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Οι Εγγλέζοι όμως όχι. Μια φορά τον χρόνο τους δείχνουμε το υπερθέαμα. Δεν νομίζω όμως να έβαλε τα τεράστια, τα άσπρα, τα φκιόρα ο Λουκάς μας έτσι τυχαία. Θα έχει τους λόγους του. Mrs. Wadiham, tonight you broke my unbroken heart. Oh, steady. Oh, oh. Good evening, Europe. This is Nicosia calling. Να μου ρίχνεις τα φκιόρα, ρε Λουκά, πως είσαι στο ασμάτιο live. Η κατάσταση πάει που το κακό στο χειρότερο. Θέλω πραγματικά να φανταστώ να μου σκέφτονται οι Ευρωπαίοι αλλού μας, τώρα που θεωρούν το Χάματσον να κάνουν τα καραγιοζηλίκια μπροστά από 200 εκατομμύρια θέατες. Αναρωθιούνται ανενούλοι Κυπρέοι έτσι. Για να το ξανασκεφτούν, να θέρτουν διακοπές. Ό,τι για να πούμε πάντως, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το 4 της Επιτροπής της Ελλάδας. Εξεκίνησε στα social media ο εθνικός διχασμός. Και ποιος πιο κατάλληλος να κάνει νεκατοσάν και να αρκέψει τον Καυκάν που τον Τάσον Τρύφωνος. Και λίγο σαν να μην προστατεύονται από την Ελλάδα. Θέλω να δούμε τι έγραψε ο Τάσος Τρύφωνος στο Twitter του χθες το βράδυ. Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος γράφει τι ξεφτύλα η Ελληνική Επιτροπή, ντροπή, και συνέχεια κάνει και δεύτερο tweet που λέει: αν η Ελλάδα έδινε το δεκάρι στην Κύπρο, που αντικειμενικά το άξιζε, η Κύπρος θα τερμάτισε στην πρώτη δεκάδα. Κρίμα. Και μπράβο στον Άντριο Λάμπρου. Και είπε ξεφτύλα, βαρύ. Ξεφτύλα. Να ξεκινήσει εθνικό διχασμό ο Τάσος με τις δημόσιες νεκατοσές του. Ζώρα, ζαρείτε. Τέρμαν το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τα νεύρα πάντως επεκταθήκα σε όλες τις εκπομπές της Ελλάδας κάθε φορά που έκανα σύνδεση με κάποιον Κυπραίο. Τέσσερα! Τέσσερα! Δεν λέω καλημέρα! Τέσσερα! Τέσσερα! Παραμιλώ από χτες το βράδυ. Όλη η Ευρώπη στέλνει μηνύματα και μου λέει ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται τέσσερα! Όλη η Ευρώπη στέλνει μηνύματα της Κάλλιας. Όλη η Ευρώπη! Αμπλάσμα δηλαδή. Να τη στέλνει όλη η Ευρώπη μήνυμα να κατεβεί ευρωβουλευτής. Ηρέμησε καλή άμα πάθει και τίποτε πάνω μου. Είναι οκ, να ξεπεράσουμε. Τραγκίλα. Αν πηγαίνει η Κύπρος, θα ψηφίσει η Ελλάδα το 12, γιατί είναι η Ελλάδα το 12. Το 12 αυτό γιατί είναι η Ελλάδα. Όμως ψήφισε το 12. Και έρχεται φέτος με 4. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Είμαστε κι εμείς στην Ήπειρο. Κάλια που το ίδιο αισθανόμαστε. Δεν ήθελα. 4. Τόσο καιρό λένε στα social media. Τόσο καιρό λένε παντού για το τραγούδι. Ο Άντρης έδωσε την ψυχή του πάνω σκηνή. Άλλες χώρες έδωσαν δεκάρια και η Ελλάδα μας έδωσε 4. Κάλλη και αρούχα της σαν η Τσιριλά, μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν και ακούει τα πλάσματα που προσπαθούν να εσμιλήσουν. Φοράζει μόνη της γιατί πνίτην το άδικο. Κλείστε τα αεροδρόμια! Τούτον ήταν! Να ανακληθεί ο Έλληνας πρέσβης, παρακαλώ. Πάντως ο κόσμος εδώ και μας το δωδεκάριν του, τούτον έχει σημασία. Σταματήστε πάντως να ψάχνετε τι εξεκίνησε τον εθνικό διχασμό, διότι εμείς έχουμε την απάντηση. Είχε πει ότι η Άνοιξη το 1991 δεν είχε ψηφιστεί με 12 από την Κύπρο. Καλά τα λέω. Τα λες σωστά. Ο Τάσος Τρύφωνος όμως, μέσα από την εκπομπή την οποία κάνει το The Chase, εντάξει, το τηλεπαιχνίδι, ναι, δίνει την απάντησή του στον Ανδρέα. Τι ακριβώς. Για πάμε να δούμε. Συγγνώμη. Θυμηθήκαν 30 χρόνια μετά ότι είναι εδώ κάμε 12 της Ελλάδας που πήγε με την Άνοιξη. Ήμουν σίγουρος ότι είναι ο Τάσος που ήταν πίσω από τούτην ούλη την εκατοσιά. Ξέρεις, να ψηφίζουμε την Ελλάδα, είχαν έρθει, θυμάσαι, είχαν έρθει ο Μικρούτσικος με τη Βόσου πόσο καιρό εδώ και κάναν και Πάσχα, με σένα, με την Παπαμιχαήλ κτλ. Τελικά τους δώσαμε 10 γιατί ήταν τραγική η εμφάνιση, δεν έφταιγαν αυτοί. Είχαν ένα σαξοφωνίστα, αρρώστησε ένα σαξοφωνίστα στη ΡΑΗ, φέρανε έναν έτσι ηλικιωμένο τελευταία στιγμή. Δεν το έφκαλε με τα πνευμόνια. Ήταν και θαυμάσια ερμηνεία του Ισπανού. Πολύ ωραίο. Και το κατέστρεψε. Αλλά βγήκε ο Μικρούτσικος πριν λίγες μέρες. Το είδες, Μάριε. Και μας έκραξε που δεν τους δώσαμε 12. Έπρεπε να τους δώσουμε 12, συμφωνώ. Θυμούμαι που σας εμουρμπουρούσα, αλλά. Ο Τάσος, αυτά είναι όχι απλά δικαιολογίες, είναι φτηνές δικαιολογίες απέναντι σε μια πολιτική. Φτηνές δικαιολογίες του Ταούλη. Τώρα γιατί αθυμηθήκαν να κάνουν καυκά για το 12 που έντους εδώ πριν 30 χρόνια, μόνο ο Τάσος ξέρει, για ούλα φταίει ο σαξοφωνίστας πάντως. Η Επιτροπή τότε του ΡΙΚ που είχαμε πάει και όλο το Πάσχα, αλλά στο Πάσχα όταν θα φέρω μια σειρά τραγουδιών τα οποία είναι κατάπτυστα και έχουν πάρει 12 από τους Κύπριους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τον πειράζει αν φαλσάρισε ο μουσικός που δεν είναι ευθύνη ούτε του τραγουδιού, ούτε του συνθέτη, ούτε του τραγουδιστή, ούτε του στιχουργού. Τι μας λες ρε Τάσο, λοιπόν, και σε αγαπάω πάρα πολύ, αλλά απλά δεν μπορώ να σου κρατήσω καμία κακία, ούτε να θίξω το λογικό σου σύστημα, γιατί είσαι ένας πολύ γλυκός και έξυπνος άνθρωπος. Αυτά όμως όχι σε μένα. Κουερέ, όχι σε μένα τούτα, Τάσο. Πάντως, οφείλετε να πείτε ότι αν επέρναν η Ελλάδα τελικών, ούτε εμείς θα την ψηφίζαμε. Έτοιμος για το προσκοπείο νομίτσις. Το παγουρίνο του λείπει. Πάντως των ημιτελικών, εκάμαμε το καθήκον μας. Γιατί πήραμε τη 13η θέση, την οποία τρεις θέσεις πριν το τέλος είναι η χειρότερη επίδοση της χώρας σε ημιτελικό. Ποιοι μας ψήφισαν. Δηλαδή, η Γιάννα Τερζή, όταν είχε αποκλειστεί. Δεν είχε πάρει περισσότερες ψήφους. Είχε πάρει περισσότερες. Γιατί εδώ μας πήραμε 14 ψήφους. Πώς προκύπτουν όμως αυτά. Είναι 12 από την Κύπρο, γιατί μας ψήφισε το κοινό της Κύπρου, και 2 από την Αρμενία. Δηλαδή μας ψήφισανε 2 χώρες. Και μία ήταν η Κύπρο, δηλαδή πόσο πιο προφανές. Δεν τους ψηφίζαμε εμείς, ήταν αυτούν τέλτα τελευταία με τους και όπαντους της Αρμενίας. Αλλά τούτο είναι ευχάριστο. Μεγάλη νικήτρια πάντως η Λορίν από τη Σουηδία. Αγαπώ Λορίν, αγαπώ. Δεύτερη νίκη μετά το 2012. Και όχι που τότε να κόψει ανίσια της. Ναι, εκαρτέραν πολλά υπομονετικά. Απορία όμως. Πες ότι εμπήκε μουιού ή μες στο μάτι της. Δεν θα να ευκάλυψει ώρα. Θέλει να κνήσει το φτύν της. Πώς θα το κάνει με εκείνον ούλον τον ίσι. Για να μην το πάρω και παρακάτω. Για να μην το κάνετε εικόνα. Τέλος πάντων, να έχουμε την Eurovision, να πάμε στην εκπομπή της αγαπητής αγαπητού, να δούμε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα στους κυπριακούς δρόμους. Λοιπόν, περιμένετε 2 λεπτά, παιδιά. Έχω και άλλη φωτογραφία. Κοιτάξτε εδώ. Δεν τη δείξαμε αυτή. Αυτή μας έφυγε. Μάνα μου. Κάποιος κλαίει την αντλία του. Κάποιος κλαίει την αντλία του. Μα πώς γίνεται να μην το καταλάβεις όμως ότι έγινε το πράγμα. Έβαλε το για να το κλείσει. Αφού είναι ανοιχτή η πόρτα του. Ενώ δεν μπορούσε να κλείσει μόνο την πόρτα του. Αρέσκει μου που γυρεύει να βρει τη λογική, αγάπη του. Δεν νομίζω να έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο που έχει μια κομμένη αντλία μέσα στην τρύπα τη πεζίνα ο παρέας. Λογικά πήγε να βάλει πεζίνα, εξίασε να την ευκάλει και πήρε την μαζί του. Τούτο το σενάριο γιατί δεν το εξετάζει κανένα. Είμαστε τέλειοι μες στον τη χώρα. Το τι θεωρούμε τελευταία στους κυπριακούς δρόμους δεν περιγράφεται. Βέβαια, τα ανθεστήρια σε τροχούς. Εκρέμμασαν τις γλάστρες που το καπό και πάει. Και δεν τον κάνει που εκρέμμασε 25 γλάστρες που γίνουν το καφέ, το κρεμμασταρού ή το πλαστικό μπας στο καπό. Έβαλαν τζάλες που πάνω από το αυτοκίνητο γιατί δεν τον εχώρε. Καλά, σιωρ, πού τα παίρνει τόσα τσαρτελούκια. Να δούμε να μποκαμε της γυναίκας του, εμάς και τώρα να επανορθώσει. Αυτός όμως δεν ήταν ο χειρότερος που είδαμε τούτη την εβδομάδα. Διότι είχαμε και αυτόν. Απλά να σας πω ότι το αυτοκίνητο που έβαλε μέσα στις σωλήνες αξίζει περίπου 80.000 ευρώ. Εμασόρι. Τόσα ριάλια που έδωκε ο άνθρωπος. Για να τα κάνει απόσβεση θα κουβαλά και σωλήνες. Δεν κατάλαβα. Πάμε και στον τελευταίο και καλύτερο, στο ίδιο mood πάντα. Τέλειος. Εν είχε πρόχειρο διπλοκάμπινο, σε λαλή σου εφορτώνω τα κομμένα τα κλακιά μες στη λιμουζίνα. Λογικό. Είδατε τι κάνει η απότομη μετάβαση που το γάρο στη λιμουζίνα. Είναι μέσα στο DNA μας κόμμα. Πάμε καλά ρε κοπέλια. Αρκέψαν και χάνουμε πατικές τώρα τελευταία ούλη. Αλλά μιας και είμαστε στους κυπριακούς δρόμους, θέλω να σταθούμε λίγο έτσι στα λεωφορεία μας. Πάμε ξανά πίσω στο live. Λοιπόν, μάλιστα. Είναι αυτή. Λοιπόν, Κατερίνα, έλα, ας την εικόνα λίγο να μιλήσει η Αλεξάνδρα. Μάλιστα. Είδες. Έλα, Αλεξάνδρα μου, ο λόγος σε σένα. Καλύπτει ακριβώς δύο λωρίδες. Κατερίνα, αν ερχόταν αυτοκίνητο από την αντίθετη κατεύθυνση, δεν θα μπορούσε να βγει το λεωφορείο. Το έχεις αντιληφθεί και εσύ, ναι. Ότι για να στρίψει πρέπει να πάρει και την αριστερή λωρίδα, όχι μόνο την απεδοπλευρά. Δεν χωράει το λεωφορείο, δεν μπορεί να στρίψει στη Ριγέννης. Αυτό είναι ένα λεωφορείο κανονικού μεγέθους. Τα ωραία. Εγκάμαμε στράτες που χωρούν τα λεωφορεία. Για να καταφέρει να το κλώσει ο λεωφοριακής, πρέπει αναγκαστικά να μπει μες στην αντίθετη λωρίδα. Και είναι η τρίτη, τέταρτος δρόμος που θεωρούμε που είναι έτσι. Δηλαδή, αν έρχεται που είναι άλλη αυτοκίνητο, ή να τουμπάρουν ή να καθυστερήσει το δρομολόγιο. Το αστείο ποιον είναι όμως, ότι πριν μια εβδομάδα, θυμάστε, δείξαμε τότε στην εκπομπή, ο Υπουργός Μεταφορών είπε μας αυτό. Μελετούμε παράλληλα και άλλες λύσεις. Υπάρχουν σήμερα και λύσεις σαν ας πούμε αρθρωτά λεωφορεία τα οποία μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και 150 επιβάτες. Αρθρωτά λεωφορεία δηλαδή. Σκεφτείτε δύο λεωφορεία με ένα οδηγό ενωμένα με μια φυσούνα. Όχι, θέλω να φανταστείτε από τώρα τα λεωφορεία φυσαρμόνικα με τη φυσούνα που θέλει να αγοράσει ο Υπουργός να προσπαθεί να κλώσει που το καντούνι που είδαμε πριν λίγο. Πόσες λωρίδες να θέλει να κλώσει? 4. Εντάξει, όσοι οραματίζονται λεωφορεία με φυσούνες και διάφορες άλλες μοντερνιές. Παρολίγων τραγωδία με σχολικό λεωφορείο. Ούδης προμείνει ότι η εκδρομή των παιδιών θα είχε τέτοια εξέλιξη. Ήταν στις 8 το πρωί όταν μαθητές σχολείου από τη Λευκοσία επιβιβάστηκαν μαζί με τους καθηγητές τους καθοδόν προς τη Λάρνακα. Ενώ το σχολικό κινήτο στον αυτοκινητόδρομο κάποια στιγμή παρά την έξοδο Αθιένου χάνει δύο τροχούς. Πίσω από το εν λόγω λεωφορείο ακολουθεί δεύτερο. Ο οδηγός με ψύχρεμες κινήσεις κατορθώνει να το ακινητοποιήσει με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου. Ευτυχώς δεν τραυματίζεται κανείς. Είναι τα ωραία. Σαν γύλαν το λεωφορείο μέσα στο highway, πάει, έφυγε και τροχή. Πολλά λογικό, συμβαίνει καθημερινά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και το πιο τραγικό είναι ότι μέσα στο λεωφορείο ήταν μαθητές που ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, διότι εμπορούσαν την ιστορία να έχει και πιο ασχημήν κατάληξη. Δηλαδή, ευτυχώς που ο οδηγός ήταν ψύχρεμος και κατάφερε και σταμάτησε το. Πάντως, μεγάλη πρόοδος που τα λεωφορεία φυσούνα πήγαμε στα λεωφορεία χωρίς τροχούς σε μια ρευτομά. Αυτό το περιστατικό μας έχει σοκάρει όλους. Είχε περάσει τεχνικό έλεγχο το Φεβρουάριο φέτος, που σημαίνει ότι και το είχε περάσει επιτυχώς. Πριν 3 μέρες είχε κάνει αλλαγή ελαστικών και φαίνεται ότι στη φάση αυτή κάτι δεν έγινε σωστά. Αλλάξαν του λάστιχα, αλλά εξιάσαν να τα βιδώσουν, από ό,τι φαίνεται. Και ευκήκαν και γυλούσαν μες στο highway σαν επιέναν εκδρομή οι μαθητές. Καλά ρε, ποιος είναι τους ο λαστιχάρης που έβαλαν καλά τα λάστιχα? Τσάκαρεν κανένας. Ποιος τα επιθεωρείτουν τα πράγματα? Τραγική ηρωνία το γεγονός ότι την εβδομάδα που διανύουμε είναι σε εξέλιξη εκστρατεία ελέγχου των λεωφορείων. Το σύστημα ελέγχου δουλεύει κανονικά. Ναι. Αλλά επειδή δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, χθες με ενημέρωσαν ότι και πριν 6 μήνες είχαμε ακόμα ένα περιστατικό τέτοιο στη Λεμεσό αυτή τη φορά. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Όταν συμβεί 2 φορές 6 μήνες, υπάρχει ένα κενό εκεί. Μπορεί να μην είναι κενό στο σύστημα ελέγχου το ετήσιο. Αλλά πρέπει να είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει να έρθουμε να συμπληρώσουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να διορθώσουμε. Ίσως να αλλάξετε λαστιχάρι, λέω εγώ τώρα. Αυτός που έχετε τώρα ξάνε να βιδώσετε τις βίδες των λαστίχων. Κανάς δεν ξέρει γιατί φεύγουν οι τροχοί των λεωφορείων μας. Να μου να πεις, μια και μιλούμε για μέσα μεταφοράς όμως. Λιστές με τουλάχιστον περίεργα γούστα. Άγνωστοι διέριξαν το γραφείο τελετών της Μητρόπολης Λεμεσού. Άρπαξαν χρηματικό ποσό, κλειδιά οχημάτων και μια νεκροφόρα αξίας 25.000 ευρώ, η οποία μάλιστα φέρει την επιγραφή του γραφείου τελετών. Έφυγαμε την νεκροφόρα. Ελπίζω να μένει και κανένα φορτίο για παράδοση στον Άγιον Πέτρο μέσα φορτωμένο. Κύριε Ελέησο, πρώτη φορά να ακούω κλέφτες να δραπετεύκουν με νεκροφόρα. Τα γραφείων τελετών όπου υπήρχαν φέρετρα, υπήρχαν άλλα αντικείμενα τα οποία προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και ζημιές όπου μετακινήθηκαν φέρετρα, νύφτια, συρτάρια. Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του γραφείου δεν κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών. Την την ίδια ώρα αλγινή εντύπωση προκαλεί κλοπή ζώων από χωράφι 68χρονου στη Λεμεσό. Άγνωστοι ήλθαν στο περιβόλι του που βρίσκεται σε απόμερη περιοχή στη Μονή, παραβιάζοντας την καγκελόπορτα. Όπως διαπιστώθηκε, έκλεψαν από κλουβιά 150 κουνέλια αξίας 3.000 ευρώ. Πριν το σχολιάσω, θέλω να μάθω ποιος έγραψε τον τίτλο στην αρχή, που έγραψε καινούλια αντί σκουνέλια. You had one job. Μάλιστα. Μιλούμε για πολλά συνταρακτικές ειδήσεις να στην Κύπρο. Παίζει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ειδήσεις ότι εκλέψαν 150 κουνέλια, κολλημένοι μετά από είδηση για κλοπή νεκροφόρας. Μιλούμε για εγκληματικότητα στη χώρα που μας χτύπησε κόκκινο. Δεν νομίζω να παίζουν και στην Αγγλία ή στη Γερμανία τις χορκάτικες ειδήσεις στα δελτία τους. Εντάξει, τι σχέση έχουν τα κουνέλια με την νεκροφόρα. Όπως μας ελάλε για τα φέρετρα και τα γραφεία τελετών, επίντωσε και κάτι κουνέλια έτσι για να βρέθουνται. Θέλω να μείνουμε όμως ακόμα λίγο στο θέμα της νεκροφόρας. Κύριε Νικολάου μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, μια ιστορία, κύριε Νικολάου, η οποία από χθες, γιατί εντάξει, για διαρρήξεις έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Το να κλέβουνε μια νεκροφόρα και να φεύγουνε όμως, πρώτη φορά το ακούσαμε. Πείτε μας τι έγινε. Είναι πρωτάκουστο. Μπαίνοντας η ώρα 7.30 πρώτα στο γραφείο λογιστής μας, αντίκριζε ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Ναι. Πέτρα δεξιά, αριστερά, όλα τα συρτάρια άνω κάτω. Αρχικά διαπίστωσε ότι δεν λείπαν 1.500 ευρώ από το συρτάρι του. Mm-hmm. Κατόπιν μας ειδοποίησε και εμένα και ο Σταμάτη, τρέξαμε να πάμε στο γραφείο. Μέχρι να έρθει και η αστυνομία, καταλάβαμε ότι έλειπε και η νεκροφόρα. Δηλαδή μπήκαν, έκαναν τις δουλειές τους, είδαν τα χρήματα, ξέρω εγώ. Ναι. Μετά πήραν όλα τα κλειδιά από όλες τις νεκροφορές, προφανώς για να δουν ποια θα. Ποιον ταιριάζει στο πιο εύκολο για να φύγει. Βεβαίως. Ναι, ναι. Βεβαίως. Ό,τι βρήκαν πήραν και δυστυχώς μας πήραν και καλή νεκροφόρα. Άτε ρε παιδί μου, είναι την καλή την νεκροφόρα που εκλέψα. Τι που είσαν όλα τα κομφόρ. Τουλάχιστον να εκλέφκαν την παλιά, να πει σας πάξιξη. Καλά, τι σημαίνει εγκαλή νεκροφόρα. Παίρνεις στον Άιν Πέτρον το γλυόρα. Δυστυχώς. Α, μάλιστα. Τώρα σας πήρα βέβαια και τα κλειδιά των υπολείπων νεκροφόρων, να αντιλαμβάνομαι. Από χθες έχουν αλλαχθεί όλες οι κλειδαριές. Μάλιστα. Γιατί δεν θα μπορούσαν να διεκπαιδευτούν οι φυστάμενες κηδείες. Εντάξει, τώρα αυτό είναι που είπαμε, ότι να μπουν να πάρουν χρήματα. Άντε, αλλά την νεκροφόρα και είναι, ακόμη δεν έχετε κάποια ένδειξη, ας πούμε, σας προενημέρωσε κάτι η αστυνομία για αυτό το θέμα, γιατί... Δεν μας είπε η αστυνομία. Είναι νεκροφόρα, δεν είναι ότι είναι και ένα αυτοκίνητο, δηλαδή κάποιοι αυτή τη στιγμή... Αυτό είναι το παράξενο της υπόθεσης, ότι είναι νεκροφόρα, δηλαδή όπου και να πας δεν μπορεί να κρυφτείς με αυτόν το όχημα. Γιατί, μια χαρά είναι νεκροφόρα. Ότι πρέπει για να πάει στον γυρό σου να είμαστε σφυρικούες. Να βάλει και τάπον το ράδιο, να παίζει «Μη με πας απ' το σπίτι, μ' ακούς το Θεό να με πας». Γιατί όχι. Μετά να μπεις και σε έναν drive-thru, να πιάσεις κάτι να φάεις. Να χαρά, θα περάσεις απαρατήρητος. Όχι. Ακόμα κι άλλο χρώμα να το κάνεις, που κάνουν, που τα αλλάζουν τα χρώματα, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να κρυφτεί με αυτό το όχημα. Καλά καιρός να κάνεις, είναι νεκροφόρα πάλι, δεν είναι ότι αλλάζει. Ναι, και ναι, υπάρχουν όμως, και τα είναι πάρα πολύ παράξενο να πάρουν νεκροφόρα. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά αυτό το όχημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά αυτό το όχημα. Τι εννοείται, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Είναι νεκροφόρα. Α, εννοείται δεν μπορεί κάποιο να το έχει για αμάξι του, ας πούμε. Όχι, ναι. Φυσικά. Φυσικά δεν μπορεί να το έχει για αμάξι του, Κατερίνα μου. Είναι για τις μέρες που θα φεύγει από τη δουλειά πτώμα. Όπως και να έχει. Αν δείτε καμιά νεκροφόρα να κυκλοφορά σαν να δεν συμβαίνει τίποτε με τα ψουμνίσματα του σούπερ μάρκετ μέσα στο καπό, τηλεφωνάτε του κυρίου που το γραφείο τελετών να παράει γκιάι. Α, ή βραντίν. Μα πού, στον παραλιακό τη Λεμεσού, είδατε κόντεψα. Κάποιος έκοφκε βόλτες με νεκροφόρα. Πάμε τώρα στο ΡΙΚ, όπου ο κύριος Αντωνίου της ΟΕΒ είπε να βγει στην εκπομπή που το καφέ. Πάμε στον κύριο Αντωνίου από πλευράς της ΟΕΒ. Κύριε Αντωνίου, καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Πολαμίτη, σας χαιρετώ. Θεωρείτε δεδομένη... Χαλάρα. Ευκαιρία που είναι καφετέρια ο κύριος Αντωνίου. Πάλι καλά που είσαι από πίσω κανέναν παιδότοπο με κοπελούκια να μαλλιοτραφιούνται. Κύριε Αντωνίου, με έναν τόπο τσίνος να κάνεις ζωντανή σύνδεση. Πάντως επήγαινε στο στούντιο καλεσμένος τον Ευτομά, στο Σίγμα όμως. Αυτό όμως το οποίο είναι σαφές και ξεκάθαρο για μας. Και σήμερα δεν είναι μέρα. Ναι. Ούτε για να ανεβάσουμε τους τόνους, ούτε για να ανεβάσουμε τους τόνους. Δεν ανέβασα τόνους τώρα. Όχι. Προετοιμάζω το έδαφος για να πατήσω πάνω. Δεν ανέβασα τόνους. Τίποτα δεν ανέβασα σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να πούμε σήμερα είναι το γεγονός ότι... Μάχει το άλλο ο καλεσμένο να ολοκληρώσει την κουβέντα του, ο κύριος Αντωνίου Λαλή του Μιχάλαρου, για τις ελίτες τσακιστές που κατεβάζουν την πίεση. Και συνέχισε το μάλιστα. Είναι και όλα φαγητού. Εμείς έχουμε δουλειά. Αλλά είναι ταυτόν το αλάτι. Λοιπόν, πάμε κύριε Μάτση. Να βάλουμε το ψωμί εμείς. Θα βάλω τα σουβλάκια. Λοιπόν, πάλι χαμένοι βγαίνουμε. Έλεγα ότι αυτή τη... Λοιπόν, αν τον αφήσουμε να ολοκληρώσει. Την πήραν ποιος είναι να δει, ο Δαλίτης. Θα την βάλει ο Νικήτας. Τι συζητούν ρε κουμπάρε, μόνο να παραγγείλουμε ζέδες έμεινε. Και να κάτσουν για μένα, κάνουν βουτί μες στην ταχύς, σας συζητούν για τα εργασιακά. Εσφίξαν οι πειράες, καταλάβετε το, ναι. Αρκέψαν και χαλαρώνουν και οι συζητήσεις στα πάνελ. Τώρα είναι το ραντεβού σας τη Δευτέρα, στο Προεδρικό. Νομίζω η ώρα 10 το πρωί. Α, θα μας κεράσει η καφέ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εδώ σας κεράσαμε εμείς. Διπλό. Αλήθεια, μπράβο μας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ κύριε Στεφάνου. Φαντάζομαι η Κατερίνα μου πριν από τον τελικό του κυπέλλου. Πριν από τον τελικό, 24 το τελικό. Ναι. 24. Ναι. Εδώ, στον Α, πρόβλεψη. Νομίζω ότι θα πανηγυρίζουμε, Κατερίνα. Αλήθεια. Ναι. Ένα λεπτό. Επειδή την προηγούμενη. Πέμπτη δεν είναι ο τελικός, Πέμπτη, ναι. Τετάρτη. Αν πας Πέμπτη δεν θα βρεις κανέναν στο γήπεδο. Ένα λεπτό. Αν είναι Τετάρτη είναι ο τελικός, την Πέμπτη πρέπει να έρθει δαμέ ο κύριος Στεφάνου. Γιατί ξανά άταξε μου να έρθει και να τραγουδά. Τούτο έμεινε να δούμε ρε κοπέλη. Το Στεφάνου με το σάλι της Ομόνοιας να τραγουδά εμπρός. Ομόνια για νέες νίκες πάμε. Τώρα να δούμε πώς θα είναι ο Στεφάνου μετά τον τελικό. Γιατί μπορεί αντί για καφέ να πιει τσάιν κουρτουνιά στο τέλος. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Και ο κύριος Κάρολος, καλημέρα κύριε Κάρολα και συγχαρητήρια για την εκλογή. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσυχίστηκε τη Σταύρη μας, είπε τον Κάρουλαν Κάρολο. Εσύχησε τον συναγερμό με τη βασιλική οικογένεια. Λογικό, όχι τίποτα άλλο. Εν έχουμε πρίγκιπαν τούτη, εν και το δίκο. Πάμε τώρα πίσω στα προβλήματα που είχαμε στα θέματα της υγείας. Πρώτα όμως θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι που υπόθηκε την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με το Ογκολογικό Κέντρο. Προκαλέσαμε άθελά μας έναν πανικό στους ασθενείς. Γιατί οι καθυστερήσεις δεν υπήρχαν, παρόλο όμως που υπήρχε θέμα με το σύστημα, με το λογισμικό σύστημα. Και επειδή εγώ θέλω να είμαι εντάξει και θέλω να σας βλέπω στα μάτια, θέλω να έχουμε και να ακούσουμε τώρα τον ογκολόγο και τον διευθυντή του Ογκολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τον δόκτωρα Ιωαννίδη, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικός. Όλοι αυτοί οι ασθενείς δεν υπήρξε πραγματικά καμία καθυστέρηση, ούτε αναβολή στις χημοθεραπείες που είχαν ήδη ξεκινήσει, αλλά ούτε στα ραντεβού. Είναι πολύ σημαντικό, γιατρέ, και σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Όπως και η εκπομπή της Κατερίνας, καταθέτουμε και την άποψη του ογκολογικού για το θέμα, ότι το πρόβλημα ανεπιλύθηκε χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι ασθενείς και όπως ξέρετε είμαστε εδώ για να σχολιάζουμε τα κακώς έχοντα του τόπου μας και να επανορθώνουμε εάν κάτι υπόθηκε λάθος. Μια και ανοίξαμε όμως το κεφάλαιο υγεία, πάμε και μια βόλτα από τα κρατικά μας φαρμακεία. Άλλαξε από χθες η διαδικασία διάθεσης των φαρμάκων στα δημόσια νοσηλευτήρια. Το είχαμε πει, ήταν απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΙΠΗ έτσι ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών όταν πηγαίνουν για να πάρουν τα φάρμακά τους από τα δημόσια νοσηλευτήρια. Εντάξει, μια χαρά. Αποφασίσαν να κάνουν κάποιες αλλαγές για να μην επικρατεί ταλαιπωρία στα κρατικά φαρμακεία. Για να δούμε τι έκαναν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Την διαδικασία πλέον από 3 τα ταμεία έχουν γίνει 2. Δηλαδή οι πολίτες όταν επιθυμούν μπορούν να πάνε να πάρουν τα ειδικά κουπόνια που έχει... προμηθεύονται έτσι ώστε να πάρουν τα φάρμακά τους, να πάρουν όσα κουπόνια επιθυμούν έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν συστηματικά στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο και να πάρουν τα κουπόνια τους και μετά να περνάνε από το ταμείο εύκολα και γρήγορα και να παίρνουν τα φάρμακά τους. Αυτή είναι η νέα διαδικασία. Έκαναν τα 3-1-2 και πιάνεις κουπόνια για να πάει να πιάσει τα φάρμακα σου. Ξέρουμε όλοι ότι έχει chance να δούλεψε το πράγμα. Αλλά για να δούμε. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα που είχαμε από χθες και από κάποια δημοσιεύματα εφημερίδων ήταν ότι υπήρξε μεγάλη ταλαιπωρία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν ατελείωτες ουρές, καθώς οι πολίτες δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί επαρκώς για τη διαδικασία, δεν γνώριζαν τη διαδικασία. Και σίγουρα αυτό που λέει και η λογική μας είναι ότι από τα 3 ταμεία, όταν μειωθούν στα 2 και δεν γνωρίζουν τη διαδικασία οι πολίτες, θα υπάρξουν περισσότερες ουρές. Ναι, γιατί τώρα που ενημερωθήκα, θα υπάρξουν. Ποιος σε σκεφτεί ότι άμα λιάνεις τα ταμεία, λιανίσκεις για να πονεί του κόσμου. Έχεις 3 ταμεία, χάος. Λαλείς, θα κάνω κιό. Και θα σαστεί η κατάσταση. Τσάι στους τσαμπέτους αρρώστους να φακού γυρούς να βρουν κουπόνια για τα φάρμακα τους. Αν είναι ειδικά φάρμακα σήμερα, αδειοδοτήστε 5, 10, 20% φαρμακεία να μπορούν να τα διώσουν στους δικαιούχους και να υπάρχουν καταχωρημένα στο σύστημα του ΓΕΣΥ. Γιατί πρέπει ούλα μες στον τόπο να λειτουργούν με νοοτροπία του 80. Είπα νοοτροπία του 80, πάμε και στη Βουλή μας μια βόλτα. Πρόεδρε, πρωτού μιλήσω για το θέμα για το οποίο ανέβηκα στο βήμα, επιτρέψτε με. Είμαι βέβαιος και του συνόδου συναδέλφων να εκφράσω τα συλληπιτήρια. Δεν ακούμε, κύριε συνάδελφε. Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο, νομίζω. Παρακαλώ, στους τεχνικούς να κοιτάξουν τα μεγάφωνα μας. Έλεγα ότι θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια μας. Κύριε Κουλία, είπαμε το 3.000 φορές. Μικρόφωνα, τα μαύρα και σκοτεινά. Μικρόφωνα, άλλον τα μεγάφωνα, άλλον τα μικρόφωνα. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Εν τα μικρόφωνα σας το πρόβλημα. Όχι τα μεγάφωνα. Επταγόνιας, Ακαπνού, Σικόπετρας, Οράς, Μελίνης, Οδού, Αγίων Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς. Κυρίες και συνάδελφοι του τεχνικού συστήματος, παρακαλώ να το κοιτάξετε, διότι σταματά το μεγάφωνο του αυτού που αγορεύει από το βήμα της Βουλής. Κύριε Παναγιώτη, να το κοιτάξει. Να προσπαθείτε. Η Βουλή δεν έχει επάρκεια στα μικρόφωνα, αντιλαμβάνεστε για τις πυρκαγιές πόσο πρέπει να ανησυχούμε. Μα μόνο για τις πυρκαγιές. Για ό,τι απόφαση παίρνει η Βουλή που πρέπει να ανησυχούμε. Μα πώς θα πιάσετε σιόρ το ηχοσύστημα της Βουλής. Και κάθε λίγο χαλά. Που το AliExpress. Συναφώς, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπό αναφορά επιτροπές εξέτασαν από κοινού. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω δεν έχει νόημα, είναι θέμα ευρύθμης λειτουργίας του Κοινοβουλίου, δεν ξέρω. Λοιπόν, η πληροφόρηση που είχα από τον Κοσμήτωρα του Σώματος είναι καεί και νέα εκ των συστημάτων και καλό είναι, λέει, να μιλούσαν από τις θέσεις των βουλευτών όπου λειτουργούν τα μικρόφωνα μας. Όχι AliExpress, εν που το κατζαντή στο Παναρή της Χρυσοσπηλιώτης σας που τα κερδίσα. Δεν έχουμε σωτηριά, ρε. Καλύτερα κρατούν παν τηλεβόαν να γίνεται δουλειά τους εύκολα και γρήγορα. Τώρα δούμε να δουλεύουν που τις θέσεις τους. Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, μετά τον κύριο Χρήστος Φανίσης μίλησε, ο Ανδρέας ο Πασουρδίδης, Ακέλα αριστερά από το Λάρνακα. Ας παίζουν πίξοράρι όλα. Που τις θέσεις τους δουλεύουν ρολόι τα συστήματα μας. Κάλλει και τα σώψυχα του ο Πασουρτίδης, αλλά καλά σε ένα ακούει να μπουλάλει. Ρε, αν πέζε σαμποτάρουν τους αγγελικούς. Κύριε, ένα ακούετε διαμαρτυρίες. Λίγο πιο κοντά είσαι, λίγο ψηλός, κύριε. Λίγο ψηλός. Δουλεύει, δουλεύει. Τώρα ακούγεσαι μια χαρά. Η αναβοσμή είναι πια στο διπλανό του Νίκου. Σβήσε το δικό σου, κύριε. Ναι. Ευτυχώς που είμαι στο διπλανό που δουλεύει. Ρε, είμαστε για τα Παναήρκα, καταλαβαίνετε. Άμα το εχοσύστημα της Βουλής δεν μπορούν να το σάσουν, πώς να σάσουν τα άλλα ούλα μες στον τόπο. Είναι ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διαφόρων προβλημάτων ασφάλειας και υγείας που μπορεί να υπάρχουν σε έναν χώρο, ο λειτουργός ασφάλειας της Κεντρικής Τράπεζας διενεργεί κάποιες μετρήσεις. Ναι. Επειδή έχουμε κλειστούς χώρους οι οποίοι δεν αερίζονται πολύ, ίσως να μην είναι λίγο βαθισμένος ο αερισμός εκεί πέρα, διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα κάποιες μετρήσεις. Οι παλαιότερες μετρήσεις που είχαμε στη διάθεση μας και είδαμε επί τόπου, έριχναν ότι ήταν κάτω από τα όρια. Οι πιο πρόσφατες που είχαν γίνει πριν μια-δυο εβδομάδες έδειξαν ότι υπάρχουν αυξημένα όρια για φορμαλδεΐδη. Είναι μια ουσία η οποία μπορεί να συσσωρευτεί σε έναν χώρο γιατί εκλείεται από τα έπιπλα, μπορεί να παραχθεί από τα χημικά τα οποία χρησιμοποιούν για τους καθαρισμούς κλπ. Άιστε. Κακής ποιότητας αέρα στην Κεντρική Τράπεζα, δεν αναπνέουν καλά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα επιτόκια. Εντάξει, αστιεύκο, και να αυξάνονται είτε εν καλή είτε εν κακή η ποιότητα του αέρα. Οπότε έπρεπε να ληφθούν κάποια μέτρα για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα του χώρου στον οποίο είχαν αυτά τα αυξημένα όρια. Και αυτό που έγινε ήταν η άμεση αντίδραση, θα πρέπει να ομολογήσω, της Κεντρικής Τράπεζας, με ανοίγματα όσο δυνατόν, όσα παράθυρα μπορούσαν να ανοίξουν για να αριστεί ο χώρος, στο μάξιμουμ απόδοση των τεχνητών μηχανισμών που υπάρχουν για αναλλαγές αέρα, η τηλεεργασία των εργαζομένων που μπορούσε, όσοι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να δουλέψουν από το σπίτι, να δουλέψουν έτσι ώστε να μην εργάζονται σε ένα υποβαθμισμένο εισαγωγικά χώρο εργασίας. Απαγορεύεται το κλάσιμο ενός εργασίας γιατί υπολύνεται περισσότερο η ποιότητα του αέρα και να τραβούν 4 φορές το καζανάκι να μην πιένουν τουαλέτα. Προσέχετε πάντως, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί αν αρρωστήσει κανένας και χρειαστεί να μείνει μέσα στο νοσοκομείο, bad luck. Τώρα πόσους τροφίμους έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το νοσοκομείο της Αθαλάσσας, κύριε Αντρέου? Σήμερα έχει 140, εχθές είχε 145, γι' αυτόν τον λόγο την προηγούμενη νύχτα εκοιμήθηκε ένας ασθενής στον καναπέ. Εχθές δεν εκοιμήθηκε, υπήρχαν τα κρεβάτια για να κοιμηθεί. Αλλά σήμερα μιλούμε για 140 ασθενείς σε ένα νοσοκομείο των 100 ασθενών. Σπουδαία. Σε ένα νοσοκομείο ψυχικής υγείας. Ψυχικής υγείας, προσέξτε. Το οποίο είναι χωρητικότητας 100 ασθενών, φιλοξενούνται 140 με 145 και αναγκάζονται να βάλουν κόσμο να ζυμάται στους καναπέδες, τα παγκάκια και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Και είναι... Καλά, πού κοιμούνται οι υπόλοιποι 40-45. Οι υπόλοιποι 40-45, κάποιοι εξ αυτών είναι με άδεια. Παραδείγματος χάρη σήμερα οι 20 είναι με άδεια, αλλά οι υπόλοιποι 20 σε δωμάτια τα οποία είναι δίκλινα, γίνονται τρίκλινα και τετράκλινα, τα τετράκλινα εξάκλινα, εξάκλινα οκτάκλινα. Τα δεκάκλινα 15κλινα, τα 20κλινα 30κλινα και στο τέλος παίζουμε τέτρις με τους ασθενείς. Κάποιοι κοιμούνται όρθιοι, ρε είμαστε σοβαροί. 2023 ευρωπαϊκό κράτος, στο νοσοκομείο ψυχικής υγείας, που υποτίθεται οι ασθενείς πρέπει να τύχουν ψυχικής θεραπείας. Τα μόνο που το ακούεις το πράγμα κάτι παθαίνεις, όχι να το ζει κιόλας. Πού είναι η πολιτεία, οι αρμόδιοι να πάρουν τα μέτρα τους? Είμαστε μια τριτοκοσμική χώρα, τέλος. Αλλά έχουμε άλλες δουλειές τώρα. Νωρίτερα το πρωί, ραδιοφωνικές δηλώσεις του κυρίου Μιχαηλίδη, ο οποίος αφού επέμεινε ότι ενδεχόμενη πρόσληψη της 19χρονης φοιτήτριας στη θέση του Συμβούλου του Υφυπουργού Τουρισμού θα ήταν παράτυπη, υπέδειξε ότι ζήτημα προκύπτει και με τον διορισμό της Μαριλένας Ραουνά ως Προεδρικής Επιτρόπου, θέση για την οποία δεν εγκρίθηκε κονδύλια από την Βουλή. Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε επίσης απολύτως λογική την εισήγηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη για διορισμό της κυρίας Ραουνά στην θέση του Επιτρόπου Προεδρίας, η οποία παραμένει κενή. Δεν έχει κανένα λόγο ο Πρόεδρος να μην διορίσει την κυρία Ραουνά σε αυτή τη θέση και να αφήσει την πλήρωση της θέσης Επιτρόπου Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα, που είτε θα λέγεται Επίτροπος Προεδρίας, είτε Προεδρικός Επίτροπος, αυτό θα το δει ο Πρόεδρος, δεν έχει σημασία αυτό, με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που θα κατατεθεί τον Ιούνιο στη Βουλή. Προέκυψε ένα μικρό προβληματάκι με τον διορισμό στη θέση της Προεδρικής Επιτρόπου, αλλά είναι okay, βράντε λύση. Θα λέγεται Προεδρική Επίτροπος, αλλά Επίτροπος Προεδρίας. Είναι Γιάννης ή Γιαννάκης. 1-7-13. Ας πάσει ο πλάσμα. Πάμε τώρα για μια βόλτα στη Αγλαντζά. Εκεί μας περιμένει η Ιουλιέτα Μιχαήλ. Να σημειώσουμε πριν πάμε στον Δήμαρχο Αγλαντζάς να μας εξηγήσει την ιδιαιτερότητα που υπάρχει στο Δήμο Αγλαντζάς καθώς συνορεύει μαζί με την νεκρή ζώνη. Κύριε Ανδρέα, ποια είναι η ιδιαιτερότητα η οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος σας καθώς συνορεύει με την νεκρή ζώνη? Ρε Ιουλιέτα, με τον Δήμαρχο που είσαι μάνα. Είτε να του πεις κύριε Δήμαρχε, είτε κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Ανδρέα. Δεν είσαι στη λαϊκή και που λαφθαρτάζα, κύριε Ανδρέα μου, πόσα πάει το κιλόνι τοματά. Επειδή εμιτσής σε ηλικία ο Δήμαρχος Αγλαντζάς, ας το Ελλάδες καλύτερα Ανδρίκο μου. Κύριε παρέα, ήξερα εγώ, what's up, dude. Και ενώ εμείς μιλάμε, ο κύριος Χρήστος συνεχίζει πίσω τους ψεκασμούς, έχει έρθει και λίγο πάνω μας λόγω του αέρα που φυσάει, ψεκαζόμαστε κι εμείς. Κύριε Κωνσταντίνου. Yes, ψεκάσας και είπες το στάτορα. Με ένα χώνες η Ιουλιέτα μου, ψεκάσας σε καλά, θα σου κοντεύει και κουνούπι πλέον. Πάρε και ένα ψεκαστήρα που ζει στο τσέριλ, δάλιν, γέριν που είναι, γιατί να χρειαστούν. Βλέπουμε ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε, στο συγκεκριμένο χωράφι, το οποίο έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο αυτοσχέδιο σκουπιδότοπο. Πολίτες πετάνε γύρω από το συγκεκριμένο χωράφι, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, παιχνίδια, μπουκάλια, μέχρι και πράσινο κάλαθο. Κάποιος έχει γεμίσει αυτόν τον κάλαθο και έχει έρθει εδώ και έχει πετάξει τα σκουπίδια του. Να πούμε ότι μπορεί να βρει κανείς εδώ τα κατάλληλα πράγματα για να ανάψει μια φωτιά, δυστυχώς, διότι υπάρχουν και ξύλα. Μα μόνο για να ανάψει φωτιά μπορεί να βρει κανείς ό,τι θέλει μέσα, Ιουλιέτα μου. Έχει σούπερ μάρκετ που έχει τόσα προϊόντα όσο είναι το χωράφι. Καλά, σε όποιος θέλει πάει να μέσα πετάσει τα πατσαρία του. Έχουμε μιλήσει εμείς με τις τοπικές αρχές, τον Δήμαρχο Ιδαλίου, τον κύριο Λεόντιο Καλένο. Μας έχει πει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση στο συγκεκριμένο τεμάχιο βρίσκεται στα δικαστήρια. Ο προηγούμενος με τον νυν ιδιοκτήτη, καθώς ο προηγούμενος ιδιοκτήτης που διατηρούσε εργοστάσιο ανακύκλωσης έχει αφήσει μέσα τα σκουπίδια, τα πλαστικά τα οποία βλέπουμε, ένα λόφο με πλαστικά, τα οποία είναι και μία βόμβα υγειονομική, μπορούμε να πούμε, Χρήστο, καθώς έχουν και λάμπες φθορείου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές για τον άνθρωπο. Είχαν δώσει διορία 3 εβδομάδων προκειμένου να μετακινηθούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα που βλέπουμε εδώ. Έχει εκπνεύσει η διορία και αναμένεται τις επόμενες μέρες, όπως μας έχει λεχθεί από το Δήμαρχο Ιδαλίου, να γίνει μια σύσκεψη καθώς μεταξύ των τοπικών αρχών. Κάτσε γάρε ψόφα. Κύριε Γαλέρο μου, για όνομα, πιάστε και φορτηγά ένα σύρο και καθαρίστε το με δική σας πρωτοβουλία. Γιατί αν καρτεράζει να εκδικαστεί υπόθεση, να κάνετε συσκέψη επί συσκέψεω, να γίνει κανένας χατάς και μετά να βουράτε να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα. Για το καλό των δημοτών σας. Ούλα, εμείς να σας τα λαλούμε ποιον. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να είναι καλή και πρώτη παγκοσμίως η Κύπρος μας. Δυστυχώς, σε σύγκριση με την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η Κύπρος καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα υποβάθρου όζοντος ανά την Ιφίλιο και πέραν τούτου τα οξύδια του αζότου κατά αναλογία πληθυσμού είναι από τα υψηλότερα επίπεδα, με το 50% των ρήπων να προέρχεται από τις μεταφορές. Πάλε καλά, ρε. Είμαστε πρώτοι παγκοσμίως στη μόλυνση από όζον. Επνίγαμε από το καυσαέριο, αλλά τουλάχιστον εκερτήσαμε κάπου. Κάτι είναι τούτο. Στον ανταποκριτή μας για ευρωπαϊκά θέματα, τον Παύλο Ξανθούλη, για να δούμε τι λέει η έκθεση ΠΕΚΑ για την Κύπρο. Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα. Η έκθεση θεωρεί την Κύπρο ξέφραγο απέλη για τις παράνομες παρακολούθησης λογισμικών. Όχι ξέφραγο απέλη. Είπαν να μας προσβάλλουν οι ξένοι και παρακάμαν. Απλά να τσακάρουμε τα λογισμικά παρακολούθησης που πάνε και αρκούνται. Ήταν ανάγκη να μας κάνουν παγκοσμίως ρεζίλι. Αναφέρεται μεταξύ άλλων, Νικήτα, στην έκθεση. Η Κύπρος αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό εξαγωγικό κόμβο για τον κλάδο της παρακολούθησης και ότι στα χαρτιά υπάρχει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, όχι όμως και στην πράξη. Ιδίως και στο ζήτημα της προστασίας των ιδιωτικών επικοινωνιών, όπου διαπιστώνεται κατάχρηση μέσω επίκλησης της εθνικής ασφάλειας και όπως επισημαίνεται δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες που να προβλέπουν τη χρήση συσκευών παρακολούθησης και την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών. Εντάξει, σιόρ, παρακολουθούν μας ούλους. Και όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν κόσμο έρχονται στην Κύπρο. Εκτός και αν τους πλημάνουμε τους σερβερς τους, σαν προσπαθούν να ακούν τις συνομιλίες του κόσμου, και αντί να ακούν κόσμο να μιλά, να ακούν. Και δεν ξέρουν γιατί. Πάντως στην Κύπρο, εκτός του ότι μας εθυμωθήκα για τα παράνομα λογισμικά, Εθυμωθήκαν μας και για τις κυρώσεις που πρέπει να βάλουμε σε κόσμο και εταιρείες που συνεργάζονται με τους Ρώσους ολιγάρχες. Καλημέρα, αυτό που αναμενόταν έγινε. Δηλαδή ήρθε το πρώτο πακέτο από τα τρία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε στοιχείων που η Ουάσιγκτον στέλνει στην Λευκοσία σε σχέση με την εμπλοκή φυσικών προσώπων καθώς και κυπριακών, δικηγορικών και ελεκτικών γραφείων, τα οποία μπήκαν ήδη στις κυρώσεις της Ουάσιγκτον αλλά και του Λονδίνου για τις διασύνδεση που φαίνεται να έχουν με τον Ρώσο ολιγάρχη, τον κύριο Άλιστερ Ουσμάνοφ. Είναι το πρώτο πακέτο, έχει αποτελείται από 800 σελίδες. Πόσα ρε, 800 σελίδες, να έχει τσάς να κατσοκευάσει κανένας αρμόδιος στην Κύπρο. Να το καρτερούν να γίνει ταινία. Μεν καρτεράτε να βάλουμε κυρώσεις, κάνε νιού. 800 σελίδες report τους Αμερικάνους, να μην ητσαμε και δεν θα φάμε εμείς τα νιάτα να το κεβάσουμε. Ας μας επέμπαμε να περιλήψει. Πρόβλημά τους. Δαμε άλλα κι άλλα κυπριακές αρχές κάνουν τόσον καιρό να μελετήσουν. Την έντονη ενόχληση και διαμαρτυρία προς την νομική υπηρεσία για τους 8 μήνες που ήταν στα συρτάρια της υπόθεσης τελέχους της αστυνομίας που ελέγχεται από το 2021 για κακοποιητική συμπεριφορά σε συναδέλφους του εξέφρασαν τα μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα εκφράζουν και την δυσφορία της Βουλής για την τεράστια καθυστέρηση που παρατηρείται στην διεκπεραίωση της διαδικασίας και την ολοκλήρωση της πειθαρχικής έρευνας εναντίον τους τελέχους της αστυνομίας. Έχει 8 μήνες ένα τσακάρα την καταγγελία για στέλεχος της αστυνομίας που κακοποιούσε συναδέλφους του. Και δεν ήταν μόνο τούτο. Όταν είπαν «ΟΚ, ας το ερευνήσουμε», είχαμε ένα άλλο θέμα. Τα μέλη της Επιτροπής αντέδρασαν έντονα, καθώς η πειθαρχική έρευνα για καταγγελίες κακοποιητικής συμπεριφοράς σε 12 υφιστάμενους του που είναι σε εξέλιξη από το 2021 διακόπηκε αφότου έλαβε άδεια ασθενείας. Τέλεια. Έπιανε άδεια ασθενείας, άρα είπαν έναν και το ερευνήσουμε, δεν έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο αγαπημένο μου νέο reality, το First Dates, να δούμε τι ραντεβού είχαμε. Μάνο, να σου γνωρίσω την Ήλια. Είμαι ο Μάνος. Καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Όταν τον είδα, εντάξει, μου φάνηκε οκ, δεν είχε κάτι άσχημο, δεν είχε κάτι ωραίο, ήταν ένας εμφανίσιμος, κανονικός άνθρωπος. Καλό. Εγώ ήπια το μοναμούρ. Κι εγώ. Φτιάχνουμε το ίδιο. Μοναμούρ. Τέλεια. Σε έπεισα. Ναι. Γενικά δεν είδα αυτό που περίμενα να δω. Εμφανισιακά δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα κιόλας, αλλά τέλος πάντων ναι, εντάξει, αυτό είναι το δεύτερο, στη δεύτερη μοίρα. Μάλιστα, κάτι ενθουσιασμένοι. Και οι δύο. Κάτι μου λέει να πάει πολλά καλά το ραντεβού. Είμαι σε μια φάση που φτιάχνω το πρόγραμμά μου γενικότερα. Δηλαδή, περιμένω να φτιαχτούν οι δουλειές για να δω τι ωράριο θα έχω, για να δω τι ελεύθερο χρόνο θα έχω, για να μπει η γυμναστική, κάτι άλλο. Γραφίστας είμαι. Αλήθεια, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί, εμένα καθόλου. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει, αλήθεια. Από ποια άποψη? Γιατί είναι δημιουργικό. Δεν είναι καθόλου. Ο γραφίστας. Ναι. Αφού δημιουργείς, κάνεις μακέτες, κάνεις πράγματα, ναι, δεν είναι δημιουργικό. Είναι δημιουργικό για κάποιον που είναι... δεν είναι καθόλου καλλιτεχνικός άνθρωπος. Συγγνώμη κιόλας, μάλλον. Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευγενική. Έκαμε το σύσκατο το γέρι μου. Επρόσβαλε τον ήδη και ακόμα δεν ξεκίνησε το ραντεβού. Ακόμα καρτερούν να ετοιμαστεί το τραπέζι τους. Θωρώ τους να μαλλιοτραφκιούνται ως το τέλος του επεισοδίου. Τι κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο. Όχι, ρώτησα πώς διασκεδάζεις. Δηλαδή βγαίνεις. Και μου ξεκίνησες να μιλήσεις τα Σάββατα. Ναι, το Σάββατο το έχω παράδοση να βγαίνω. Δεν γίνεται. Γιατί όλη η εβδομάδα πάει συνέχεια με δουλειά για δουλειά. Οπότε Σάββατο δεν το αλλάζω με τίποτα. Αλήθεια λες? Ναι. Ψέματα να λέω. Ξέρω, μου φαίνεται ειρωνικό. Καθόλου. Αλήθεια σου λέω, κάθε Σάββατο. Οκ. Εντάξει, εγώ δεν μ' αρέσει να βγαίνω γενικά τη Σάββατα. Γιατί βγαίνουν όλοι. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν σαν να ήταν αντιπαθητική φουλ από την αρχή. Δηλαδή, όχι να μην με συμπάθησε, δεν ήταν έτσι λίγο γλυκιά, να πεις ότι ναι, να πούμε δύο πράγματα, να σε γνωρίσω κτλ. Ό,τι και να έλεγα ήταν πάντα λάθος. Οπότε, εντάξει, ναι. Είσαι παρθένος. Όπα. Δεν θα μπορούσα στο ανθρωποκορούα μου, κόμμα τώρα τον γνώρισες. Δεν κάνει που είσαι οξυμνή, ρωτάς το αν είναι παρθένος, ή κάπου έλεος. Α, είναι το ζώδιο μου εννοεί. Α, οκ. Πάντως πάει τέλεια το ραντεβού. Δεν ξέρω, νιώθω ότι ήρθε κατευθείαν τσαντισμένος. Ή να τσαντίστηκε στα πρώτα 2 λεπτά και μετά δεν το κέρδισα πουθενά. Κοίτα τους λίγο. Η στάση του σώματος δείχνει ότι είναι έτοιμη να του ορμήξει. Εντάξει. Awkward silence. Oh my god. Πάντως εγώ νομίζω ότι έχει ξεκινήσει από την αρχή. Η κοπέλα είναι λίγο ηρωνική αρκετά. Άρα αυτό χαλάει όλο το ραντεβού. Νομίζω ότι η δημιουργία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έχει να κουριδίγιον η κομπάρσος Παύλα Γκαρσόνα. Γυαλίζει να κοντομάτι της κοτσινομάλας. Εγώ θα την εφόμουν πάντως αν έφτιανα μαζί της ραντεβού. Για πες και τι άλλο. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Γιατί? Με κοροϊδεύεις τώρα. Τι εννοείς? Είναι το χειρότερό μου αυτό. Ποιον? Να μου λέει κι άλλος για πες τι άλλο. Πλάκα κάνεις. Για να φύγουμε λίγο από μένα ρε παιδί μου. Στόπαν. Είσαι στόπαν. Τι μου λες? Σου ένα σκονάκι. Για δείξε μου τα χέρια σου. Τι εννοείς? Κάνε έτσι. Τη ζάμπα σου. Ορίστε. Εντάξει, δεν έχεις κανένα. Όχι, δεν έχω. Και τους καρπούς. Πας και δουλειάς σου έγραψες τίποτε. Πευκαιός που πάει γίνεται χειρότερο. Πιάτσες τα μασιάρκα που πας στο τραπέζι είναι επικίνδυνη. Απομακρύνεται αιχμηρά αντικείμενα. Έβαλε τον άνθρωπο να δείξει τα σέρκα του για να σιγουρευτεί ότι έχει σκονάκι. Εγώ θαυμάζω την υπομονή του πάντως. Έχει και ψωμί, άμα θες. Δεν τρώω ψωμάκι. Γενικά. Ναι, δεν τρώω πάρα πολύ. Είσαι στο στέγνομα. Είμαι στο στέγνομα, ναι. Γι' αυτό. Απλά βρέχει τώρα και έχω βραχή και θα στεγνώσω μετά. Ωραία. Αυτό είναι το χιούμορ σου. Ναι. Δεν είναι καλό κι αυτό. Είσαι ειρωνικός. Όχι. Γιατί το λες αυτό? Είσαι φουλ ειρωνικός. Όχι. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αυτό λαμβάνω. Μα γιατί, είναι ειρωνικός, Άγγελε μου. Είναι η ιδέα σου. Έκανες του τίποτε για να είναι ειρωνικός. Ήσουν τόσο γλυκιά μαζί του. Εσύ όλα καλά? Πού, τώρα, γενικά, στη ζωή μου. Γενικά στη ζωή σου, ναι. Τέλεια. Ναι. Μονή. Ναι. Αλήθεια, όπως και έτσι. Τόσο ωραία κοπέλα, για μονή. Τι? Ωραία. Αστείο. Γιατί? Είδες, συμβαίνουν και αυτά στη ζωή. Για το ωραία ή το μόνοι? Δεν είπα τίποτα. Α, γιατί για λέγεις αυτό? Ευκήγεστε αντεπίθεση είναι ο παρέας, επόσον να διανεχτεί μπελή. Ηρωνεύκεται τη φουλ, μα αφού ζητά τα οργανισμός της. Η τελευταία σου σχέση ποτέ ήταν εσένα? Πριν πόσο ήταν, ξέρω εγώ, 3 μήνες, 4 μήνες, 3, ξέρω εγώ, κάπου τόσο. Εσύ? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Έχει πέρασει πολλούς καιρούς. Φαίνεται. Σιλάνγκ! Πόση ώρα ρε. Πόση ώρα να σφίγγεται να μην την προσβάλλει. Είπε της την κανονικότητα στο τέλος. Όχι, τούτον είδαμε το στην τηλεόραση. Παιδιά ραντεβού. Σε 5-6 χρόνια να βγουν και reality που να θωρίσουν το πρώτο τους. Ξέρετε, δοξάζω τον πλάστη μου που γεννήθηκα το 80 και πέρασα την ενηλικίωση μου στη δεκαετία του 90. Με Tinder είχαμε, με social media, ούτε καν smartphone. Και αν πάει άλλο μια και δεκαετίες πιο πίσω, τότε το πρώτο ραντεβού ήταν τη μέρα του Αραβώνα. Αν δεν σου άρεσε και εκείνος που σε παξιώσα, tough luck. Τώρα οι επιλογές είναι χιλιάδες, όπως τον μπουφέ. Μπαίνεις στο application που έχεις στο κινητό για dating και κάνεις με το δαχτύλι σου έτσι σκερί. Ώσπου να έβρεις κάποιον να βγεις μαζί του πρώτο ραντεβού. Τον καιρό μου, το δαχτύλι μας έκαναμε το έτσι μετά το πρώτο ραντεβού. If you know what I mean. Τεύκρο, κάνεις και εσύ έτσι στο Tinder. Ενέχεις Tinder? Ναι, ενέχεις, ναι. Άλλα μου ελάλες πίσω πριν. Ναι, επειδή θωρεί μας η Μαριλένα και θέλει να το... Βέβαια πάντα. Το θέμα, παιδιά, είναι ότι τον καιρό μας πρέπει να βγούμε έξω για να γνωρίσουμε κόσμο. Πρέπει να αντιθούμε με τα ξοβαμμένα ταντζίν. Που βάλαμε πάνω οξυγενέ να ξοβάψουν. Τες βέρμαχ, τες τρύπατες. Τα oversize, τα sweatshirts. Εκάναμε κουρτινούες στα μαλλιά μας με τον τζέλιν, το σούπρα, το κότσινο. Βασικά ήταν επεξεργασμένο πετρέλαιο. Κι αν το ραντεβού σου, άφτερνε τσιάρο δίπλα σου, παίρνες φόκο. Ελουνούμαστε την κολόνια του Μάπουρου που είχε ο παπάς μας για μετά το ξούρισμα και μετά πιάνναμε ταξί και πιάνναμε κάτω δισκοθήκης. Και για να γνωρίσεις κάποιον, ακούστε μωρά, ακούστε, για να γνωρίσεις κάποιον τότε έπρεπε να πάει να μιλήσεις face to face μαζί, είναι φοβερό. Δεν ξέρω πώς τώρα που στέλνεις ένα μήνυμα στο Instagram και τέλειωσε. Έπρεπε να έβρεις το κουράγιο να πάει να του μιλήσεις, να νιώσεις το αχωτικό το πράγμα μες στο στομάχι. Έπρεπε να μάθεις το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της και να την πιάσεις τηλέφωνο την ώρα που ήταν εσωγύριστης. Και άμα το απάνταν γίνει, έπρεπε να έχεις έτοιμη την κασέτα μες στο ράδιο, να πατήσεις play και να παίξει το αγαπημένο της τραγούδι και εσύ να δρώνεις και να ξυδρώνεις που την αγωνία να πας και μασίσεις την κασέτα με το κασετόφωνο. Και για να βγεις ραντεβού, δεν είχες πολλές επιλογές όπως τώρα. Pickpoint, Derry, Queen Browns στη Λευκοσία. Για τις άλλες επαρχίες, δεν ξέρω, στείλετε πας μήνυμα. Άντε το πολύ, να πήγαινες κανέναν bowling, κανέναν τίβολη Λούνα Πάρκ, να κάτσεις πας στα go-karts και αν ήθελες να δεις κανένα φιλούι στα πεταχτά, σινεμά. Ξέρετε πόσες ταινίες δεν είδα τη δεκαετία του 90? Σχεδόν ούλες. Πάμε τώρα στο The Chase, να δούμε τι παίχτες είχαμε αυτή την εβδομάδα. Εννοείς ότι ήρθες για να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου? Το όνειρό μου είναι να σας γνωρίσω από κοντά. Γιατί? Γιατί μου προκαλείται ενδιαφέρον από την τηλεόραση. Ναι. Και ήθελα να... Προκαλείται ενδιαφέρον, μάλιστα. Να σας γνωρίσω και από κοντινή απόσταση. Είσαι ένας εσύ, ψέματα έτσι τα λες τώρα? Όχι. Αλήθεια? Ναι. Παιδιά του προκαλώ ενδιαφέρον, δηλαδή έρχεται στο σχολείο και σας λέει... ξέρω εγώ, Τάσος Τρύφωνος και αυτά, πείτε μου. Λαλούσε μας τώρα στον δρόμο. Μόνο για ένας μία. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι ψαρώνετε τους παίχτες, αλλά λέει ότι είσαστε όμορφος. Πρώτο δεν ψαρώνω τους παίχτες, αυτό γινόταν στον Γκρίκο. Επειδή τυχαίνει και παρακολουθώ πολύ τον Λούι. Δεύτερο, δεν είμαι όμορφος, είμαι καλονός. Ναι, για πες, παρακολουθείς τον Λούι. Ναι. Και μου αρέσει που σας σχολιάζει και ναι. Η Εστάσο. Φέρνουμε στους νέους φαν. Να μπαλωθείς διάρκεια. Για σένα που δουλεύουμε, ρε. Τώρα δούμε αν ο φαν σου απάντησε για καμιά ερώτηση. Πληρώστε τη φράση που λέγεται για κάποιον που μας κάνει τη ζωή ανυπόφορη. Μου έκανε το βίον... Κόλαση. Το βίον αβίωτο, γέ μου, είναι τα κόλαση. Έμπεραζε που σε θάμπωσε ο Τάσος και σύγχυσεσαι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ποιο μέρος του σώματος προκαλεί δυνατό πόνο ένα λουμπάγκο? Στο στομάχι. Δεν θα κουτσίσουμε τίποτε νομίζω. Χάτε, αλλά μια προσπάθεια στον τελικό μπερ και βρει κάτι. Ποιο ζώο παρομοιάζεται η μεγάλη υπομονή? Έχει υπομονή, ποιο ζώο λέμε? Ελέφαντα. Ναι, υπομονή ελέφαντα. Έγκανε πονταξερή, πατάζει κουμπί να απαντήσει κιόλας. Εν πειράζει φίλε μου, φτάνει που μας θωρείς. Πάμε και σε καμία άλλη ερώτηση. Ποιος γνωστός τραγουδιστής συμμετείχε μαζί με την Ευδοκία Καδί στο τραγούδι Femme Fatale στην Eurovision του 2008? Το γνωστός εντός εισαγωγικών. Έλα, άλλος Λούις εσύ. Εσύ και ο Λούις. Γιατί κύριε Πιτσιλίδη, μια χαρά σχολίασε ο Τάσος. Αλλά μεν προτρέχετε να δούμε τις επιλογές και τη σωστή απάντηση. Βάλα τον Τεύκρο. Το Μιτσίν περιπέζεται όλη η Κύπρος. Περιπέζεται τον εσείς, περιπέζεται τον Λούι. Όχι εγώ, ο Τάσος. Γιατί περιπέξα τον? Είναι γνωστός στην Κύπρο. Και στα εξωτερικά επίκυρο βίζω. Ημίγνωστος. Είναι ένα ορουβάζ, ας πούμε. Ακούεις Τεύκρο, είσαι ημίγνωστος. Αλλά τουλάχιστον έγινες ερώτηση σε τηλεπαιχνίδι. Κάτι είναι και τούτο. Πάμε και στην επόμενη ερώτηση. Ποιο μουσικό όργανο είναι παρόμοιο με το αρχαιοελληνικό πνευστό όργανο? Άσκαυλος. Σωστά το είπα? Ναι, Τάσο μου, σωστά το είπες. Δεν κατάλαβα που πηγάζει η ανησυχία σου για τον άσκαυλο. Για πες. Ποιο είναι το σωστό? Το σωστό είναι γκάιντα. Μας σας το πείτε παντός όλο εύκολο. Ασκή και αυλός. Δεν μπορεί γκάιντα. Ασκός και αυλός. Άσκαυλος. Αλλά εσείς αλλούνους, αλλού περί άλλων. Ναι, επί ένα αλλούνους τους. Ευτυχώς που έχουμε τον Πιτσιλίνη και ξηγάμε με ψυχραιμία, τι σημαίνει άσκαυλος. Νιώθω ότι θα ήταν έναν όργανο το οποίο θα μπορούσες να παίξεις, Τεύκρο μου. Τον άσκαυλο, δεν ξέρω γιατί. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο της Παν μας, πάντα με τη στήριξη των Subox. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Αρχικά τι θα σας κεράσω? Γεια σας. Τίποτε. Τι θα πιείτε, πώς πίνετε τον καφέ σας? Μέτριο. Έλα, Ειρήνη μου, ένα μέτριο δάμε στο γραφείο για την κυρία. Ευχαριστώ. Μέχρι να έρθει ο καφέ σας. Πείτε μου πώς σας εξυπηρετήσω. Ενδιαφέρομαι για στεγαστικό δάνειο. Στεγαστικό, βεβαίως. Πόσα θέλετε? 200.000 λίρες. Μόνο 200? Όχι, ακούτε να δείτε. Θα κάνουμε 500-600.000. Έτσι ώστε όλα να κάνουμε μπαράγκα. Να βάλετε πισίνα, να έχετε την αυλή σας, καράγκοτ έτσι, να τρώτε αυκόν έτσι. Οκέλλαν ολόκληρη. Μα πώς είναι να το πιερώνω? Μεν έχετε μια καλελεφτά πολλά. Το λοιπόν, εξοχικόν έχετε? Όχι. Θέλουμε να κάνουμε και έναν εξοχικό. Έλα να σας πω να πίνετε με τον άντρα σας και αμέσως τον πρωταράν το καλοκαίρι, να νείτε τις μπιρούες σας, το υπατυχούα σας, χαλουμούι. Όχι. Και έναν εξοχικό. Με ένα χώνεστε να σας τα κανονίσω εγώ. Αυτοκίνητο. Να πιένετε με το παγιόν και έναν αυτοκίνητο γενούρκο να το βάλουμε. Θα το βάλουμε. Καλά, νάτε. Και μέχρι να χτιστεί το εξοχικό, τι σας έχω? Διακοποδάνιο. Να πάτε στις διακοπές σας με τον άντρα σας και έρθετε πίσω έτοιμοι στο εξοχικό σας. Καλά, νάτε. Με μαχωνέστε. Να αν υπογραφή θα βάλετε τα με και είμαστε εντάξει. Πού υπογράφω? Γεια σας. Τι θέλετε, ενδιαφέρομαι για στεγαστικό δάνειο. Ωραία. Πόσα πιάνεις? Δεν σου πιάνω πολλά. Δηλαδή? Παστάσι για ευρώ. Και πόσα θέλεις? Θέλω παστές 200.000 ευρώ. Ανοίστο. Ωραία, αντίγραφον ταυτότητας. Payslip τελευταίων 20 χρόνων. Θέλω απολυτήριο λυκείου, γυμνασίου, νηπιαγωγείου, λοαρκασμό ρεύματος, νερού, ίντερνετ. Έλα να σου πω, έκανα και ένα pub test προχτές, θέλεις το γεγίνο? Ειρήνη μου, για στεγαστικό θέλουμε και το pub test. Ναι, θέλω το. Συνεχίστε να μας στέλνετε τις selfies σας και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Και επιστρέψαμε εδώ με τις παίχτηγες μου, οι οποίες πεταλυγίζουν. Κάμναν τζιφκιό έτσι. Δεν ξέρω, ρίχναμε τες που πεταλίνιζα. Δεν ξαγάμε. Γιατί πεταλίνιζετε. Καλά, εσύ έκανες τον Βιλιτάι, εσύ να μου κάνεις. Εγώ είμαι. Πεζούνι. Το Μαγιαμπέλ θα κάνουμε εδώ. Ποιο? Το Μαγιαμπέλ θα κάνουμε. Μπράβο, έκαναμε το Μαγιαμπέλ. Επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι για το αθλητικό μας ένθετο. Μια προσφορά της μεγαλύτερης κυπριακής γαλακτοβιομηχανίας τροφίμων Χαραλαμπλίδης Κρίστης που μας προσφέρει το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή. Πε μου, η Μαγιαμπέλ ακούγεται όπως τη σούπα. Σούπα. Ναι. Έφερες εσύ σούπα μου να μοιάζει η ονομασία της με Μαγιαμπέλα. Ναι ρε παιδί μου. Σε είναι τα χώρα. Τι θα παραγγείλετε, θέλω μια Μαγιαμπέλα. Ιταλική. Μια γκβιλιτάια. Δεν ανάρεσε μου. Λοιπόν. Είδαμε πώς μπορεί ο κάθε οπαδός να αξιοποιήσει το χρόνο του, είδαμε να κουρεύκονται, να κάνουν πρόταση γάμου, να τσακώνονται. Πάμε να πάρουμε και άλλες ιδέες. Η Παν κυρίως. Θα μπορούσε να ήταν ο γιος μου τούτος. Ο Γιάννας, ναι. Μου σύρεται να το πει. Θα μπορούσε να ήταν ο γιος μου. Γιατί εσύ του έβαλες όρον ότι... Θυμάσαι. Να πάει πρέπει... Που τον επήρα στο All Star μαζί μου, που παρουσιάζαμε το All Star Games στην Ελλάδα. Ναι. Για να τον πάρω μαζί μου, βάλα του όρον ότι πρέπει να τελειώσει τα μαθήματα του μέσα στο αεροπλάνο. Μετά που τον επήρες. Θυμηθήκαμε και εμείς τα μαθηματικά του δημοτικού. Και μετά στο ξενοδοχείο να τελειώσει η έκθεση. Και έκαμε τα. Ανά μισή ώρα μες στο αεροπλάνο έκαμε όλες τις ασκήσεις που ίσως και έγραψαν και έκθεση τη νύχτα. Αν δεν την έγραφε ήταν να τον αφήγησες. Αν επιέναμε ένα Αμερικήν ήταν να βγάλει πανεπιστήμιο. Θα να χτυπήσω με πτυχίο. Ναι, αυτός είναι ένας οπαδός. Έτσι έκαμε Ελίαν ασκήσεις. Ελίαν ασκήσεις, κράτανε και την πήραν του φυσικά. Έτσι για να έχει πιο καθαρή σκέψη. Στο παιχνίδι της ομάδας του. Εντάξει, πάντως θα πούμε ότι στην Αλγερία. Παν μου, εκεί ο Βαδί είναι πιο έξελη. Δεν ξέρω που κοφκεί η Αλγερία. Όχι, δεν ξέρεις που είναι η Αλγερία. Πού είναι που κοφκεί? Δεν ξέρεις που είναι η Αλγερία. Πέ μου να μάθω. Αφρική. Α, οκ. Πέ μου το στα αγγλικά, δεν ήταν που είναι. Αλγερία. Μου το πες έτσι γι' αυτό. Α, Αλγερία, ξέρεις που είναι. Ναι. Λοιπόν, πέ μας να δούμε. Πάμε να δούμε. See you there. Πού κάθεσαι πάνω από το δεξί προβολέα. Συγγνώμη, τούτα θύμισε μου εποχές Μαγάριου. Πεκρέμοντα από παντού. Πεκρέμοντα από τον προβολέα, μεθκιά. Πόσοι φτάσετε εποχές στο Μαγάριο στάδιο, μεθκιά να πας στον προβολέα. Α, πιο μεγάλη σε ηλικία. Απίστευτο μπράβο. Ξέρεις ότι εγώ... Και ακόμα κάμνουν τον. Πού κάθεσαι, δεύτερο προβολέα, δεξιά. Εγώ παλιά όπως εθωρούν το γασιπί, πώς γίνουν την κλίση έτσι. Νομίζω δεν τσούσαμε θέσεις. Πού εννοείς τους αμέτρες. Α, το σκέπαστρο ρε που πάμε. Ναι. Καθόνται πας στο σκέπαστρο. Νομίζω ήταν και ωραίο. Ένα αναπαυτικό κάνεις έτσι. Να το διευκρινείς όπου μου πιο μητσά. Κοίτα, μπορεί να κάνεις σουλήθρα. Να αφήσεις γλίωρα. Λοιπόν, πάμε και στην Ιαπωνία. Japan. Ναι, ευχαριστώ. Εκεί όπου οι πανηγυρισμοί παν μου έχουν τις δυσκολίες τους. Δεν θα πάει ποτέ, θα σπαρούν ποτέ παιχνίδι στην Ιαπωνία. Να δούμε. Ο Χριστός. Κάτι πήγε λάθος. Είδες, ανεκάνοντας το σκέπαστρο, τουλάχιστον ήταν πιο smooth. Έτσι είχαν τραυματίες. Εντάξει, και πέσαν που ύψος. Εντάξει, δεν είχε σημασία. Και αχάπαρος να σαν πες πέρα μέτρο ανάμιση. Sorry δηλαδή. Καλά, το κάνουν λιγά το τούτη. Ναι, δεν ξέρω που τον πολύ, το πάθος και την ένταση, κάτι δεν ξέρω. Θυμάσαι τον παίχτη στο γασιπί. Θυμούμε την ομάδα, ήταν ξένης ομάδας που δεν έξερε ότι είχε λούκο γύρω-γύρω και πανηγύρισαν και πίσαν που πάνω. Θυμάσαι, θυμάστε το. Ναι, θυμούμε ποιας ομάδας ήταν, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μα να με φέραμε τα πλάσματα τα μέσα εδώ και κατασκοδοτικά. Πριν και 3 χρόνια, ναι, έβαλε γκολ και πήγαινε να πανηγυρίσει πίσαν που ήταν. Πήγε από νάρον και πήγε αστιάβαστο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και έναν εναλλακτικό τρόπο να παρακολουθήσεις παιχνίδι της ομάδας σου όταν χάνεις εντός έδρας 4-0 στο 53 και οδεύεις ολοταχώς προς τη δεύτερη κατηγορία. Διζάστα. Είναι μια κυρία η οποία βλέπει το παιχνίδι της ομάδας της Ισπανιόλ, η οποία χάσε 4-2 από την Μπαρτσελώνα, στον τέρπι της Βαρκελώνης και έπιανε την οφακός να βλέπει το παιχνίδι. Έθελε να το φέρει. Έθελε να βλέπει. Ούτε να φύγει θέλει. Εμπορούσε απλά να. Έχω ένα φίλο μου που έτσι θεωρεί τα παιχνικές Ομόνοιας. Μάνα μου, καημένο. Ναι, ναι. Άρα δεν ξέρει να μου γίνεται. Όχι. Ακούει. Τα αυτιά του όμως. Ακούει, αλλά εύθορη. Δεν μπορεί να βλέπει. Θα με δίπλα, μετά σου τον δείξω. Α, επήγαινε κάπου το μυαλό μου. Εξανάκουσα για τον το φίλο σας. Λοιπόν, εντάξει, ήταν ήρεμη. Υπάρχουν και χειρότερα όμως. Να δούμε και τα χειρότερα. Κουτουλάτι και λένε πας στην καρέκλα. Ναι. Ποιος είναι ο παδός της Φενέρ. Φενέρ, ξέρεις τη Φενέρ. Φενέρ τύχε να γνωριστούμε. Φενέρ Παχτσέ. Σου λέει κάτι. Με το Φενέρ, με το... Φενέρ Παχτσέ. Που το... Ούτε το κιόμτι ούτε ο χαλαιορούμενο. Α. Τουρκική που είναι. Μπράβο. Χώθηκα, χώνεις με. Ρε φαντασίς Φενέρ Παχτσέ το έτσι γίνει εν Τούρκος. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, τι έχουμε, ερώτηση. Έχουμε την ερώτηση. Σε ποια χώρα έπεσαν οι οπαδοί από τους πανηγυρισμούς? Α, Κίνα, Β, Αλγερία, Γ, Ιαπωνία. Μάλιστα. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας δώρο. Το αυτοκίνητο μας είναι ένα Renault Captur E-Tech Hybrid αξίας 30.000 ευρώ. Μια προσφορά του ομίλου Πιλακούτα. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Λούης Night Show χαρίζει σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα Renault Captur E-Tech Hybrid αξίας 30.000 ευρώ. Μια προσφορά του ομίλου Πιλακούτα. Το απόλυτο υβριδικό crossover Renault Captur E-Tech Hybrid για να απολαμβάνετε τις διαδρομές στην πόλη με οικονομία καυσίμων μέχρι και 40%. Στείλε Captur και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά ανά SMS. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πιούμε ένα καφέ με τον απόψινό μας καλεσμένο, ένας ηθοποιός που αγαπάμε όχι μόνο γιατί είναι συμπατριώτης μας, αλλά επειδή έχει και μεγάλο ταλέντο, κυρίες και κύριοι, απόψε μαζί μας ο Μάριος Κόνσολος. Welcome. Νιώθω ότι ήρθες που το Survivor, γιατί έτσι. Έκαμε στο και κάλεσες μας αρχικά. Συγγνώμη που ήρθες 15 φορές καλεσμένος, α. Είσαι και παραπονό. Πότε, η τελευταία φορά που ήρθα ήταν... Ήμουν 25 χρονών. Ναι. Είμαι 36 τώρα. Πρέπει να είναι η τέταρτη φορά που έρχεσαι. Αν υπολογίσεις και για του Σίγμα. Α, έχουμε και του Σίγμα, εντάξει. Με του Σίγμα, ναι, τεράστια. Ήσουν μωρόν τότε, ρε. Ναι ρε, 25 λέω σου ρε, τώρα μεγάλωσες. Παιδιά, ήμουν για παραστάσεις στην Ελλάδα πριν καμιά μήνα και περπάτουν μέσα στους δρόμους της Αθήνας και δωρώθηκε ο ψευτομαγκούθκια που έρχονται έτσι που απέναντι. Λαλό ρε κουμπαρετούν το παχουλόν που έρχεται που απέναντι, κάτι μου λαλεί. Εγώ. Κάτι μου λαλεί, το παχουλόν είπα. Κάτι μου λαλεί. Τώρα δικαιούμαι να λέω άλλους παχουλόν. Κάτι μου λαλεί. Τελικά ήταν ο Μάριος ο Δημητρίου. Εντάξει, έχεις τον λόγο με φορές γυαλιά καπελούν και κατάλαβα ότι ήσουν εσύ. Εν τω μεταξύ... κατάλαβες το ότι είναι κατάλαβα ότι ήσουν εσύ. Κατάλαβα το ρε. Ναι. Απλά η λαού του Μάριου μα εψωνίστηκε τόσο πολλά Λούι και μας μιλά. Αλλά μετά κατάλαβα ότι με κατάλαβες. Εν τω μεταξύ, ένα λεπτό πιο πριν είχαμε επίθεση. Που έναν κοριτσάκι που μας όρμηξε για να μας ανοίξει το τσαντάκι να πιάει το πορτοφόλι μας. Σοβαρό μιλάς. Ναι, ένα λεπτό πριν εμφανιστείς. Για μου το είπε να τα πιάνω εγώ τουλάχιστον. Όντως. Να πήγαινε. Καλά. Καλά, Λουί μου. Αποφάσισες να έρθεις λίγο Κύπρο, έφυγες για τα καλά, εσύ. Κοίτα, ήταν το 2016 ξεκίνησε η σειρά, τέλειωσε το 2021. 22 ήμουν στον Just, κάμε τους υπολογισμούς, 7. 5 σεζόν ήταν κράτησε. Περίμενες το πράγμα, ρε Μαρίνο. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, όταν σου έκαναν την πρόταση να πάει, πήγες. Δηλαδή, περίμενες όταν να κάνεις 5 χρόνια σε σειρά. Γιατί φαντάσου όταν επία, με το που επία είχε γίνει το θέμα στην Ελλάδα με τα... Ήταν να πέσει μαύρο στα κανάλια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είχαμε μας πει τότε, παιδιά, στο 60 επεισόδιο ολοκληρώνουμε. Οπότε ξεκινούσαμε για να ολοκληρώσουμε στα 60. Τέλειωσε στο 969, νομίζω, επεισόδιο. Επήγαινε πάρα πολλά καλά. Ήταν... Δεν αντιμετώπιση νύχες, για μένα. Που τους συναδέλφους θεωρούσαν σε λίγο καχύποπτα, ήταν έτσι λίγο επιφυλακτική. Ναι, στην αρχή ήταν λίγο περίεργα, γιατί ήταν ένας Κυπραίος που βρέθηκε ξαφνικά σε μια ελληνική παραγωγή. Έπρεπε να κερδίσω το σεβασμό, γιατί ξέρεις δουλεύουν και κάπως διαφορετικά, είναι κάπως διαφορετική αντίληψη στην Ελλάδα, κυρίως για τους καινούριους άνθρωπους που μπαίνουν στο επάγγελμα. Αλλά νομίζω ότι επειδή είμαι γλυκύτατος άνθρωπος, τους εκέρδισα σε χρόνο... Ειδικά τον το ύφος που έκανες τώρα, στάζει μέλι. Ήταν τασοτριφωνικό ύφος του. Έχω καλό δάσκαλο. Δεν έχει κάποια σειρά υπόψη τώρα κάτι άλλο. Που παίζεται για τη νέα σεζόν. Κοίτα, τα 5 χρόνια Καθημερινού ήταν πραγματικά βάρβαρα. Το αξίζει και λίγο περίεργο το πράγμα, γιατί συνήθως Καθημερινό στην Ελλάδα είναι οι κοινωνικές οι σειρές, είναι ναι, σαν κομμωδία ξεκίνησε. Και ακόμα και ναι. Οι κοινωνικές οι σειρές έγιναν 3 φορές την εβδομάδα. Ναι. Η κομμωδία 5 φορές την εβδομάδα. 5 φορές την εβδομάδα που σημαίνει σε γύρισμα τούτον ότι είσαι Δευτέρα με Παρασκευή, μάξιμου 12 με 15 ώρες κάθε μέρα. Επί 5 χρόνια. Και μετά ήταν και τον Just που δεν ήταν ούτε εκείνον εύκολο. Ναι. Δηλαδή 3 μήνες με τη Δήμου ήταν, λέω και καμ' άλλο 10 χρόνια Καθημερινό. Εννοείς, την εμάθαινες καλά τη Δήμου. Εσύ ο δάσκαλος φαντάζομαι. Α, Παλαγιά μου. Έτσι όπως το είπες, παντή και δυσκόλεψες η Ελένη Δήμου. Ναι ρε, εντάξει, η γυναίκα ήθελε πρόβες, 8 ώρες την ημέρα ήθελε πρόβες. Σοβαρά, γιατί είναι επαγγελματία. Να πανωμιζά το dancing που πήγες και έκανες 5 χορούτσια μέσα. Ακριβώς, περνάμε τηλέφωνο ας πούμε και λάλλον της κυρία Δήμου μου, τρώω τώρα να σας πάρω σε 10 λεπτά, όχι τώρα θα κάνουμε πρόβα. Μπαμ. Να ετοιμάσω μέσα σε 2 λεπτά και την πιω τηλέφωνο να κάνουμε πρόβα. Εντάξει, ήταν επίσης ωραία εμπειρία, έμαθα πολλά πράγματα, δύσκολο, για να καταλήξω ότι μετά από τούτα ούλα ένιωσα ότι και το μυαλό μου και το σώμα μου έθελε έναν pause. Επίσης μετά ήταν πολλά συγκεκριμένα τα πράγματα που θέλω να κάνω σε τηλεόραση τουλάχιστον. Θέλω να αποφύγω το Καθημερινό για λίγα χρόνια ακόμα. Θα δούμε. Τώρα θέατρο. Τώρα θέατρο. Ναι. Για πες μας λίγο. Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες. Ξέρω ότι είναι ένα σπουδαίο έργο. Ένα υπέροχο έργο. Δεν το έχω δει. Μια απίστευτη κομμωδία που είναι μόνο κομμωδία. Ναι, τούμπλα να σου πω ότι ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς κομμωδία. Όχι, είναι μόνο κομμωδία. Υπάρχει μέσα στο στοιχείο της συγκίνησης. Είναι ούλα τόσο ωραία δένους σε τούτο το έργο. Ένα έργο που επέχτηκε στο Broadway άπειρες φορές. Έπιασε άπειρα θεατρικά βραβεία. Έγινε ταινία. Προτάθηκε για Όσκαρ. Έπιασε Όσκαρ. Νομίζω θα είναι από τις καλύτερες παραστάσεις του καλοκαιριού και φυσικά Σταμάτης Φασουλής. Έτσι, που έρχεται, θα τον έχουμε την άλλη εβδομάδα τον που έρχεται Φασουλή. Να το κεντά το πραγματικά. Ναι. Δεν ξανασκηνοθέτησε στην Κύπρο. Δεν ξανασκηνοθέτησε, δεν ξανασκηνοθέτησε. Και είναι εκτός που φοβερός δάσκαλος σκηνοθέτης, γιατί πραγματικά έπιασε το κείμενο και με τη σταυροβελονιά που έκαμε σαν να ξανάγραψε το κείμενο από την αρχή. Απίστευτος άνθρωπος, οι πρόβες είναι φανταστικές. Πρώτη φορά δουλεύεις μαζί του. Πρώτη φορά. Ναι. Είχαμε συναντηθεί στον Jazz, σαν κριτής, αλλά εκ του σύνεγγυς πρώτη φορά. Είναι απίστευτο σχολείο. Παίρνω του κι εγώ κάτι κυπριακά προϊόντα, τρώσιν όλη μέρα. Το αγαπημένο του, για να το ξέρεις, τριαλεύτωμα μου να έρθει και να του έχεις, δάχτυλα. Έχει συγκεκριμένο ή ό,τι θέλω. Ούλα τα λιώνας, δείχτης, ούλα τα δάχτυλα τρώει. Ανακάλυψα ένα κυπριακό φούρνο στην Αθήνα. Εσύ ώρα μιλάς. Ναι. Και πιάνω δάχτυλα. Και πάω στην πρόβα και λέω τους, τι θα σας ταΐσω σήμερα, δάχτυλα. Ξέρεις, ακούνε εξαρτάται να το πεις. Ποιος θέλει δάχτυλο σήμερα. Θα κεύκορο το έναν. Εσύ πόσα δάχτυλα αντέχεις. Πολλά καλά. Πισίες για τους παίρνεις. Ένα εσύ ο φούρνος. Έχει το δάχτυλα, θα μένει να περάσει πολλά ωραία. Να του φέρω και πισίες. Αν μας ακούει η κυρία Παναγία μου, πέ μου την Ανδρέα μου, την κυρία μου των Λευκονικών, την δήμαρχο του Λευκονίκου. Η κυρία Ζήνα μου, Πάνα, η κυρία Ζήνα μου, λίγες πισίες, λίγα δάχτυλα την άλλη εβδομάδα. Για τον Φασουλή. Ναι, για τον κύριο Φασουλή. Θέλω να πω λίγο εδώ τους πρωταγωνιστές. Είναι η κυρία Μίρκα Παπακωνσταντίνου, βεβαίως. Άλλος απίστευτος άνθρωπος. Δεν τον γνωρίζω, Λευτέρης Ζαμπετάκης. Ανερχόμενο Αστέρι. Δεν έτυχε να τον δω ποτέ μου από κοντά. Ντόρα Μακριάννη. Θέλω να σου πω ότι έχω τρομερή αδυναμία της Ντόρας Μακριάννη. Η Ντόρα Μακριάννη είναι η κοπέλα που έζησε στο Γυναίκα Χωρίς Όνομα, στον Ήλιο κτλ. Απίστευτη ηθοποιός, κούκλα, τέλειος άνθρωπος. Ό,τι και να λαλούμε είναι. Κοίτα, έπεσε εν τούτο που συζητούσαμε με τα παιδιά ότι. Έκατσεν πάρα πολλά ωραία του τη συνάντηση των 5 μας. Δηλαδή, και η Μίρκα, και ο Σταμάτης, και ο Λευτέρης, και η Ντόρα και εγώ, είμαστε 100% τζαμμένοι. Είναι τέλειο. Ναι. Είναι πραγματικά, είχα χρόνια να. Πού κάνουμε τις πρόβες, Μαρινό? Σπίτι του Λευτέρη. Α. Εντάξει. Και δεν βοηθούν παραγωγής ένα σκύλο, από ό,τι είδα κάτι βίντεο. Την Αναΐς, βέβαια, με τα κουνάκια της, τύπη στο παρκέ όλη μέρα. Αναΐς. Ναι, η Αναΐς. Να μην τολμήσω να ρωτήσω πότε θα ευκένει. Θα ρωτήσεις τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Φαντάζομαι το Παναΐς, ναι. Πότε θα ευκένει το Παναΐς. Αλλά είναι κορούα. Που το Παναΐς. Σοβαρά. Ναι. Πες μου αλήθεια, εγώ είναι έτσι που το είπα. Ο Παναΐς, ναι. Πες μου αλήθεια. Κλαίω. Μάλιστα. Να πούμε ότι τα εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτεί ο κόσμος στο tickethour.com.cy και στα ACS σε όλη την Κύπρο. Θέλω να πω πότε είναι οι παραστάσεις. Θέλω να ξεκινήσω από 5η 8 η πρεμιέρα 9 και 10 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Να πω ότι το Σάββατο 10 Ιουνίου είναι διπλή παράσταση. Έχει και απογευματινή στις 6. Α, να τους χρεώσω λίγο κάτι παραπάνω. Α, δεν το γνώριζες ότι... Όχι. Πότε είναι? Το Σάββατο 10 Ιουνίου. Στη Λευκωσία. Ναι, μην κανονίσεις κάτι το απόγευμα. Εντάξει, να ξέρω πόσο να χρεώσω. 6 και 9. Να πούμε ότι την Κυριακή 11, τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Ιουνίου στο Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού στις 9 το βράδυ. Στο Μαρκίδιο Θέατρο Μπάφου την Τετάρτη 19 Ιουνίου επίσης στις 9. Όχι 19. 14 Ιουνίου, 9 το βράδυ, και στο Θέατρο Σκάλα, στη Λάρνακα, την 5η και την Παρασκευή, 15 και 16 Ιουνίου, επίσης στις 9 το βράδυ. Στη γενέτειρα μου, τη Λάρνακα. Ναι, ξέρεις, είσαι Σκαλιώτης, από θε. Είμαι Σκαλιώτης. Δηληστήρια πίσω από το καπαρέ. Φίλε, δυσκολεύκει με λίγο. Τι ένιξε, βοήθαμε λίγο που ζαίμουν τα φώτα που είναι το Ιφινικούες. Αριστερά. Όχι, είσαι μακριά, ρε. Α, είμαι μακριά. Το roundabout του λιμανιού. Όχι, του Ιφινικούδων, του λιμανιού προς Δεκέλια. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις κάποιον που είναι το σπίτι σου, έστω πίσω από καβαρέ. Κοίτα, για χρόνια, εγώ μέχρι να φύγω, μέχρι τα 18, μέχρι να πάω στρατό, εγώ έτσι εξηγούσα από το σπίτι μου. Δηληστήρια πίσω από το καβαρέ. Και ακόμα υπάρχουν μεταξύ να καμπαρίζαμε. Σοβαρά. Τέλειο, ναι. Δεν το ξέρω. Ναι. Κλαίω. Ας άρθεις μια μέρα σε... σου κάνω σούφλαντα πίσω. Κάθε πόσο είναι και σε Κύπρο. Είσαι μόνιμα Ελλάδα, ασχέτως αν δεν είσαι σε κάποια σειρά. Ναι, τώρα είμαι μόνιμα. Και επέστρεψες πίσω Κύπρο. Όχι, δεν επέστρεψα. Είμαι μόνιμα Ελλάδα. Δεν έρχομαι πολλά συχνά Κύπρο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έρχεται η μάνα μου κατά καιρούς. Φέρνει σου τάπερ, πράγματα, παγωμένο, μακαρόνιο φούρνο. Αφού ήταν την πριθκεύτωμα έτσι, έφερε μια 23 κιλή βαλίτσα με φαγιά μόνο. Κούπες, κουπέπια, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέχρι και μαρούλι. Κανελόν, μαρούλι. Δεν έχετε μαρούλι στην Ελλάδα. Κι ας την τηλέφωνο ρωτά τη ρε Λουιμένη, ξέρω εγώ. Λάχανο, έχει λάχανο. Το λάχανο που λέει, το κραμπί το δικό μου. Το λάχανο είναι το κραμπί, ναι. Αλλά δεν έχω κανέναν παράπονο, έρχεται. Δόξα σε Θεός. Ναι. Και αν δεν έρθει, μπορεί να έρθει ο αρφός μου, ας πούμε, ή κάποιος άλλος να του στείλει κάτι, δύο-τρία πράγματα. Βέβαια, οι αρφούες μου, επειδή δεν τσιθιόδαμε, οπότε έρχονται. Εγώ παραγγέλω κούπα. Θέλω οπωσδήποτε κούπα. Αρέσκεις η κούπα? Μπορώ να ζήσω μόνο με κούπα. Άισταστε. Ναι, και οι θκιό τους δεν δέχονται να φέρνουν. Γιατί? Γιατί να μυρίζει το αεροπλάνο κούπες, δηλαδή, να γίνουμε ρεζίλοι. Δεν έχει πρόβλημα. Καλά, θέλουμε. Καλά, ρε, παγωμένες κούπες, ρε, παιδιά, στη βαλίτσα. Όχι, παγωμένες, ρε. Να τις βράζεις, να τις τιανίζεις. Όχι, φρέσκες. Αν θέλεις τη φρέσκα, την είναι. Ναι, να μυρίσει το αεροπλάνο. Να τατσώσεις το αεροπλάνο, το λάδι, να τρέχει. Περασμένη φορά μου βάλανε ελιές. Κι ανοίξαν οι ελιές μες στη βαλίτσα. Και διάλευκαλα μια πουκάμισον. Ελιά, πουκάμισον, καπάρι. Ελιά, καπάρι, πουκάμισον. Ζαλατίνα σου. Αλλά έμαθε που είναι τη φορά. Όχι, μου ξαναβάλε βάλει μου, αλλά χωρίς το ζουμί. Σκέφτεσαι να βέζεσαι στη γη της ελιάς. Ρε, μέχρι και γλυκό καριδάκι νε πήρα. Για να καταλάβεις. Αλλά να ανοίξε μες τη βαλίτσα. Χωρίς το ζουμί, εύκαλε μου το ζουμί. Αφού το μάθημα γίνεται... Και ζούμωσες το μετά από πίσω που γίνεται. Σιρόπιασες το ένα που κάνεις. Κλαίω. Όλα καλά. Κυπρέα μάνα, ρε. Εντάξει, εννοείται. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Κυπρέα μάνα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Λοιπόν, Μαρινό μου, εγώ θα έρθω να σας δω. Είπαμε, εισιτήρια tickethour.com.cy και στα ACS Couriers. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Λούι. Σε μια σε Κύπρο κανόνισε με τον κύριο Μάριο Δημητρίου. Ναι. Πάμε να φάμε κανείς τζιμίση. Οπότε μας καλέσεις, Λουί. Με κούπες. Πάντα. Είσαι πελός. Εννοείται πάντα. Μάριος Κόνσολος, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, αγαπημένοι μου. Ευχαριστώ, Λουί. Θα σου δώσω και ο δώρος σου πριφιζέ, φίλε. Το παγουράκι για να πίνεις το νερού σου στις παραστάσεις από το Σάπο Giveaways. Τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε. Στεφανία μου, δεν μου είπες, είσαι επαγγελματίας, σωστά? Είμαι επαγγελματίας, ναι. Και πού εμφανίζεσαι αυτό το διάστημα? Εμφανίζομαι, όπως και κάποια από τα αγόρια μας εδώ. Πού? Στον Όμιλο Θάνος, στα ξενοδοχεία θα είμαι. Ναι. Τα τελευταία 2 χρόνια. Οκ. Σε κάποια μουσική σκηνή, σε κάποιο μαγαζί? Σε μουσική σκηνή όχι, αλλά τώρα το καλοκαιράκι γίνονται διάφορες συναυλίες. Στη Βέρεια? Στη Βέρεια ήμουνα πολλά χρόνια. Με χορτάσανε. Και Δεν πάω πολύ συχνά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή πάω, αλλά δεν εμφανίζομαι τόσο συχνά. Καλώς όρισες τότε. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και ελπίζουμε θα σε βλέπουμε συχνά πια. Ναι, θα είμαι εδώ. Ένα χειροκρότημα στη Στεφανία μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε για θυμίζω ότι την ερχόμενη Τετάρτη στις 24 του μήνα θα έχετε ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά τον τελικό κυπέλλου Coca-Cola από τη συχνότητα του Α Κύπρου. Και είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί της ΑΕΛ και της Ομόνοιας τον περιμένουν πώς και πώς. Να πούμε ότι ο φετινός τελικός, εκτός από ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, θα έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Με το σύνθημα A Goal for Inclusivity στέλνει το σημαντικό μήνυμα της συμπερίληψης. Γι' αυτό η Coca-Cola, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και οι δύο ομάδες στηρίζουν το σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου με τη συμμετοχή παιδιών με αυτισμό στην τελετή έναρξης του τελικού κυπέλλου Κύπρου στις 24 Μαΐου, όπου θα στείλουν όλοι μαζί το μήνυμα για τη σημασία της αποδοχής και της συμπερίληψης. Παν μου, κάτι μου είπαν ότι εσείς έφερες κάτι να μου φερέζει. Μόνο η καφάνα ανακατώνεται. Λοιπόν, θα δούμε έτσι κάποια TikTok βίντεο. Και όχι μόνο. Θέλω το πρώτο βίντεο που θα δούμε είναι πώς γιόρτασε ένας σκύλος το 5 de Mayo. Τι είναι το 5 de Mayo? Μια μεξικάνικη γιορτή έτσι... Ας πούμε την 1η του Μάη, τη δική μας. Εργατική πρωτομαγιά. Κάπως, καμία σχέση. 5 de Mayo, να δούμε το 5 de Mayo. Αλήθεια αντίστοιχα. Ναι. Ο αντίστοιχος Κυπριακός στρατιώτης Βραγάς, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε έναν κύριο που ήθελε απλά να πάει στο φαρμακείο. Ναι. Μα ποιος είναι ο Ζήπλανε? Ενώ... Είναι η Κέιτ και ο Βίλιαμ. Ναι. Εκλείσαν όλων των χώρων για να κάνουν κάποιες συνεντεύξεις. Έτσι πρέπει να μένει τους 800 securities ο κύριος. Ναι. Και πιένε ένας και σύναξεν τον. Όπως την Κινέζα που πήγε στην παρέλαση είναι εμάς. Με το πατίνι, είναι ίσως μια Κινέζα που όπως έγινε τον η παρέλαση πήγαινε με το πατίνι. Α, ναι. Γιατί ήθελε να δω στον πρόεδρο. Μα τόσο πρέπει να μην καταλάβαινε ακριβώς. Ήταν εκτός τόπου. Αφού και στο τέλος η Κέιτ γύρισαν και λαλίσου. Ναι, θέλει να πάρει πια το κουπόνι του από τα δύο ταμεία των φαρμακείων που ήταν ανοιχτά. Και τώρα θέλω να δούμε ότι ένα μωρό να μαντζιμάται και ξαφνικά ακούει στο YouTube το αγαπημένο του βίντεο. Τέντα. Πετάχτηκε νύχια πάνω. Και εγώ έτσι ξύπνω να ακούω την αστέρο να μπαίνει έσω. Είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Να μαντζιμούμε. Είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Ναι, ναι, το αγαπημένο μου ξύπνο. Λουί. Παλιά, παλιά, έτσι ξύπνω να μην παίρνουν ο ύπνος και ακούω ότι μου δώραν τον delivery. Τώρα όχι. Όχι, τώρα. Εν τω μεταξύ τούτον το τρίκ δοκίμασα το και εγώ με την κόρη μου. Ναι, δουλεύκει. Και εύκαλα το βίντεο. Σοβαρά. Ναι. Κυρίλα το μάτι της. Εγώ γίνεται. Πεταχτεί εμπάνω. Ολοίσια. Μάνα μου ρε. Δεν λυπήθηκε να ξυπνήσει το μωρό. Όχι. Εσύ δουλειά να πει TikTok τώρα το μωρό. Συνήθω να δούμε ποιο βίντεο σου αρέσει. Το Μανόλο που έκανα. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι η Trust Insurance συμβάλλει στις συνεχείς προσπάθειες της πολιτείας για μείωση των τροχαίων συγκρούσεων στους κυπριακούς δρόμους. Η οδήγηση από την επίρρεια αλκοόλης αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων. Στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής ευθύνης της, παραχωρεί μέσω της εκπομπής ατομικές συσκευές αλκοτέστ, προάγοντας τον αυτοέλεγχο ως πράξη ευθύνης που σώζει ζωές. Εμείς σας προτρέπουμε να αξιοποιήσετε αυτόν το εργαλείο και να το αναρτήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας, κάνοντας tag την Trust Insurance Cyprus, καλώντας και άλλους να βεβαιώνονται ότι είναι σε θέση να πιάσουν τη μάχη. Oh, really? Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε με τα SMS. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Η εταιρεία Party Guide σας χαρίζει ένα δώρο κουπόνι αξίας 15.000 ευρώ για να πραγματοποιήσετε μια ονειρεμένη εκδήλωση, καλύπτοντάς σας όλο τον εξοπλισμό που πιθανόν να χρειαστείτε. Στείλε Party και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μία προσφορά της Conergon Energy Solution, θυγατρική της Λανίτης Energy. Εξοικονομήστε χρήματα και προστατεύστε το περιβάλλον, αφήνοντας τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Conergon κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. 2 τετραήμερες διαμονές της Επαύλης Δεμιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων. Προσφορά της εταιρείας Βασμίχα New Generation, εισαγωγής ειδών υγιεινής και κεραμικών, αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή μείωση 50% στα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοιτήσης, με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Συστήματα ασφαλείας αξίας 2.200 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Piper Air Security και έξυπνα προϊόντα αυτοματισμού αξίας 2.000 ευρώ από την Piper Air Automations. Στείλε Piper Air κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ένα καμάντο Bellagio αξίας 1.695 ευρώ της εταιρείας Bellagio Home Garden. Ένα εξαιρετικά ευέλικτο πολυεργαλείο, μπάρμπεκιου, ψισταριά, καπνιστής και φούρνος. Στείλε Bellagio κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά ανά SMS. Λαλή μου, ένα σήμερα γίνεται λαλή μου να έχεις τόσους προορισμούς σε Cyprus Airways και να τους ρωτάς πού είναι να πάτε και να σου λαλούν Αθήνα. Μπορεί να ξαναπεί ασύ Αθήνα, γι' αυτό. Ναι, ως γεγονός. Δεν ξαναπεί Αθήνα. Είναι σπάνιος προορισμός. Για πες ένα νούμερο. Θα πω το... Τεύκρος. Μόνο εσύ το καταλάβες. Κι εγώ κατάλαβα το. Δεν καταλάβαμε το, πέρα γελάσαμε, Λουί. Τεύκρο, είμαστε μαζί σου. Θα πω το... Για δεις πόσο σε χτυπούν η μουσική σου, ρε. Σήμερα πήρε φόρα. Να πω, σίγουρα. Θα πω το 15. Πούντο. Έλα. Έλα, ένα χειροκρότημα στο φίλο μας. Ωραία, σηκώσουμε ούνο τον κόσμο για να πιάρε που πάνω πως καρέκλε, ρε. Παρκούρ. Για να δω. Έλα, μεγάλη. Έλα, είσαι έτοιμος για ο Chase έτσι ώστε εδώ. Επιέσεις το Chase. Όχι, όχι. Τάσο, ειδικός σου το, ρε. Να πάεις, να κανονίσεις ομάδα, να πάεις. Γιατί, πώς θέλεις. Δευτερκώτης. Δευτερκώτης. Ένας χορκανός της Παν. Πάνω ή κάτω. Κάτω. Α, γι' αυτό μόνο δεν ξέρω. Εγκάτω, ναι. Ένα άλλο χορκό. Ναι, έπιασε αεροπορικό εισιτήριο. Να πάει και 1.500 ευρώ από το Chase. Πού είναι να πάει. Στη Γουατεμάλα. Όχι, δεν πάει Γουατεμάλα ακόμα σε προσαρμογές. Εκτός αν θέλει να πάει Αθήνα και να πάει με connection. Ένα χειροκρότημα στο φίλο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάτε καφέ. Παν, τραγωμύρα. Η Παν πρώτα. Έτσι είχαμε Παν. Λοιπόν, πώς λαλούμε το κρυολογημένο Pokemon. Είναι πολλά κρούσμενα. Να πω. Pikachu. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Το δικό μου μόνο δεν πρέπει να το κάνω. Ποιο είναι το δικό σου μόνο? Το νούμερο. Πώς λέγεται αυτός που ξέμεινε από ευρώ? Αυτός που ξέμεινε από ευρώ. Κασιλές. Ξεβράκοντος. Αλήθεια, ας πούμε. Ας πούμε... Μόνοι μου έβαλα. Κόψε δας το μοντάζ. Ο Όμηρος ευχηθήκε. Θα δείξετε μόνο με το... Αυτά είχαμε, κυρίες και κύριοι, απόψε. Ο Όμηρος τυπιέται πάντως. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα. Έχουμε και τον τελικό του κυπέλλου, μη θυμάστε, την Τετάρτη. Εμείς εδώ θα είμαστε την άλλη Παρασκευή με Σταμάτη Φασουλή. Φιλιά, να είστε καλά, γεια σας. Βαβυλώνα στη γημερά σου αντί για κόντιο. Κι είναι ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκιά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου καδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, το παν κατάδικο. Το λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πίστευε αυτή